Ωραία, λοιπόν είμαστε και 10, μια χαρά είμαστε από χρόνο. Να σας καλωσορίσω και στο τυπικό εκ μέρους της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Όπως ξέρετε, η Ένωση μας φέτος ξεκινάει μια σειρά μαθημάτων, σαν σεμινάρια δηλαδή, μοναθεματικά σχεδόν, ή δύο ας πούμε διαλέξεις στο κάθε θέμα. Για κάποια θέματα που εμείς διαλέξαμε σαν πιθανόν ενδιαφέροντα σε ανθρώπους του τομέα μας εννοείται, πληροφορικούς, αλλά και όχι μόνο. Προσπαθήσαμε σε αυτόν τον πρώτο κύκλο να μην είναι πολύ εξειδικευμένα πράγματα, να μην έχουν προαπαιτούμενες γνώσεις δηλαδή, και αυτό για να μπορέσουμε να προσκαλέσουμε και κόσμο που πιθανόν να μην είναι της πληροφορικής, δηλαδή δεν βάλαμε ας πούμε εξειδικευμένα θέματα προγραμματισμού, γιατί πιθανόν να ήταν πολύ στοχευμένα. Και στα δύο πρώτα σεμινάρια που έκανα, που ήταν σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, πάλι προσπάθησα να μην είναι, παρόλο που το θέμα είναι εξειδικευμένο, προσπάθησα το περιεχόμενο να μην είναι πολύ εξειδικευμένο, να είναι κατανοητό δηλαδή, για να μπορέσει να συμμετέχει αρκετός κόσμος. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και τι συμμετοχές είχαμε και τι χρόνο θα έχουμε εμείς βέβαια. Θα κοιτάξουμε ο επόμενος κύκλος να μην καθυστερήσει πολύ, δηλαδή θα δούμε από Σεπτέμβριο πότε μπορούμε ξανά να οργανώσουμε αντίστοιχα κάποια μαθήματα, εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και θα δούμε και τις θεματολογίες. Βέβαια, στο ενδιάμεσο θα δούμε, ίσως βγάλουμε κάποια ανακοίνωση να προτείνει ο κόσμος, ας πούμε, ποια θέματα τον ενδιαφέρουν και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε. Το βασικό είναι ότι ξεκίνησε κάποια δράση τέτοιου είδους, να είναι και διαθέσιμη, βιντεοσκοπημένα δηλαδή πράγματα, σιγά σιγά να μαζευτεί υλικό, οπότε να είναι χρήσιμο και διαθέσιμο στο μέλλον και σιγά σιγά να μεγαλώνει, να αυξηθεί. Να πω 2-3 λόγια σχετικά με την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, για όσους δεν μας ξέρετε. Είμαστε η Ένωση Πτυχιούχων Πληροφορικής. Όταν λέω πτυχιούχων εννοώ Πανεπιστήμια και Πολυτεχνία, ΑΕΗ, και εννοείται τα ισότιμα πτυχία από ΔΟΑΤΑΠ κτλ. Είμαστε επαγγελματικός και επιστημονικός κλάδος, δηλαδή δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες του τομέα, γιατί κακώς βέβαια, αλλά στον κλάδο μας συμπεριλαμβάνονται και εμπορικά πράγματα της πληροφορικής, αμιγώς εμπορικά, δηλαδή εμπορία συσκευών πληροφορικής, που δεν είναι ακριβώς δραστηριότητα πληροφορικής αυτό, είναι εμπορική δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με συσκευές πληροφορικής. Αλλά απλά το αναφέρω γιατί εμάς το σωματείο μας είναι επαγγελματιών και επιστημόνων πληροφορικής. Εγώ ας πούμε είμαι στον ακαδημαϊκό τομέα, ερευνητής. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθηγητές. Υπάρχουν οπωσδήποτε ελεύθεροι επαγγελματίες, και εγώ ελεύθερο επαγγελματία είμαι, που δουλεύουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε εταιρείες πληροφορικής, έτσι, όλοι αυτοί είναι κομμάτια, ας πούμε, που αντιπροσωπεύουν τα μέλη μας που τους εκπροσωπούμε. Ως προς τις δράσεις μας, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρεια, δεν θα φάμε χρόνο εδώ να τα παρουσιάσουμε όλα, απλά να πάρετε έτσι μια ιδέα για όσους δεν μας ξέρετε. Έχουμε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τον δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα, ως προς την οργάνωση και τις βασικές προτεραιότητες και τα θέματα, οπωσδήποτε τα εργασιακά, θέματα παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, θέματα έρευνας και τεχνολογίας, έργα πληροφορικής, πολύ σημαντικό κομμάτι, ασφάλεια συστημάτων, πιθανόν πριν από κάνα δύο εβδομάδες θα είδατε μια ανακοίνωση που βγάλαμε για την πλατφόρμα του ΙΕΠ για την κλήρωση θεμάτων, που είχε πρόβλημα, και έτσι το αναφέρω γιατί πήρε αρκετά έτσι μεγάλη δημοσιότητα, ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό και διάφορα άλλα πράγματα. Το τελευταίο που λέει κοινωνική μέρημνα, πιθανόν κάποιοι που θα ήταν πιθανόν στην παρουσίαση Τετάρτη θα είδατε περί τίνος πρόκειται. Κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με
και με έρευνα και διάσωση που θα πούμε σήμερα και με θέματα πιο οργανωτικά έτσι σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών. Τρία δευτερόλεπτα απλά για να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Εντάξει, με την Ένωση Πληροφορικών είμαι μέλος από την αρχή, εδώ και 20 τόσα χρόνια, από το 2000. Στο επαγγελματικό μου κομμάτι είμαι, όπως είπα, στον ακαδημαϊκό τομέα. Έχω δουλέψει και με το Καποδιστριακό και με το Πανεπιστήμιο Πειραιά τις αντίστοιχες ομάδες τις ερευνητικές σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής. Σε μεγάλο βαθμό με ιατρική πληροφορική, με ιατρικά δηλαδή θέματα, και σε ένα επίσης αρκετά μεγάλο βαθμό με τα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με data analytics, με process optimization και στον ιδιωτικό τομέα, process optimization πολύ με εταιρείες και διάφορα άλλα πράγματα που είναι εκτός ιατρικής. Ως προς τα σημερινά, το πιο σχετικό δηλαδή κομμάτι με τα σημερινά, ως μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, εδώ και επίσης πολλά χρόνια, σχεδόν καμιά δεκαετία, 7-8 χρόνια. Είμαι μέλος της ομάδας, κυρίως στο έρευνα και διάσωση στον υποβρύχιο τομέα και στον τομέα αντιμετώπισης καταστροφών. Κυρίως σήμερα θα δούμε αντιμετώπιση καταστροφών, γιατί αυτό είναι που σχετίζεται πιο πολύ με πυρκαγιές και με σεισμούς και με όλα αυτά που βλέπει ο κόσμος πιο πολύ να συμβαίνουν έτσι και είναι λίγο πιο ανησυχητικά. Υποβρύχια έρευνα και διάσωση είναι αυτό που θα είδατε τις τελευταίες μέρες που ήταν η αναζήτηση του υποβρυχίου εκεί στο ναυάγιο του Τιτανικού, για παράδειγμα. Δύσκολη επιχείρηση βέβαια, έτσι δεν μιλάμε. Αυτά μπορούν να τα κάνουν μόνο ελάχιστοι φορείς, ας πούμε, διεθνείς σε όλο το πλανήτη. Και διάφορα άλλα πράγματα που σχετίζονται με έρευνα και διάσωση. Αυτά που θα δούμε σήμερα τώρα έχουν να κάνουν σαν δεύτερο κομμάτι, σαν συνέχεια της προηγούμενης παρουσίασης, έχουν να κάνουν με τεχνολογίες οι οποίες αναπτύσσονται αυτό τον καιρό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα και σχετίζονται με δράσεις και με επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με έρευνα και διάσωση, κυρίως αντιμετώπιση καταστροφών, δηλαδή κυρίως σε σεισμούς και πυρκαγιές και ατυχήματα σε βιομηχανικές, ας πούμε, ζώνες και διάφορα τέτοια πράγματα. Διαρροή χημικών, όλα αυτά είναι μαζικές καταστροφές. Όσο πιο μεγάλης κλίμακας είναι το γεγονός, τόσο πιο αναγκαίο είναι να υπάρχουν και τα αντίστοιχα εργαλεία και τα τεχνικά μέσα να το αντιμετωπίσεις. Αν είναι κάτι πιο εστιασμένο, αν είναι δηλαδή κάποιο δυστύχημα, όπως είναι κάποιο ναυάγιο όπως έγινε στην Πύλο ή όπως είναι το δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, εκεί δεν θεωρείται μαζική καταστροφή, δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί μαζική καταστροφή εφόσον έχεις 600-700 θύματα, εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, έτσι. Ενώ στην έρευνα και διάσωση έχει μεγάλη, χρειάζεται μεγάλη οργάνωση στο διαχειριστικό του κομμάτι. Αλλά όταν λέμε μεγάλης έκτασης γεγονός, συνήθως μιλάμε για μεγάλης έκτασης, γεωγραφικής έκτασης, που επηρεάζει χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Δηλαδή, αν γίνει ένας μεγάλος σεισμός στην Αττική, θα επηρεάσει οπωσδήποτε ίσως και εκατομμύρια κόσμου. Στην Αττική βρίσκονται πάνω από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Όπως και στο σεισμό που έγινε στην Τουρκία, είναι άλλο πράγμα να γίνει πυρκαγιά σε ένα κτίριο και να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, αλλά εστιασμένο, και άλλο να γίνει ένα σεισμός όπως έγινε στην Τουρκία, με μια ζώνη καταστροφής που ήταν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Έτσι, αυτό εννοούμε μαζικά περιστατικά και μεγάλης έκτασης μαζικές καταστροφές. Αυτά που θα δούμε σήμερα βασίζονται σε αυτά που βλέπετε εδώ στην λίστα στα περιεχόμενα, κάποιες εργασίες και κάποιες παρουσιάσεις. Δυστυχώς πολύ λίγα από αυτά που είναι διαθέσιμα σαν υλικό. Προσπάθησα να χωρέσω όσο περισσότερα μπορούσα μέσα σε αυτό το δίωρο για να δείτε γενικά τι υπάρχει διαθέσιμο και τι θα δούμε. Κάποια από αυτά θα τα δούμε και στο πεδίο στις αποστολές των οργανώσεων έρευνας και διάσωσης. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο από την ΕΜΑΚ, ας πούμε, αλλά σε όλο τον κόσμο, σε μια μεγάλη επιχείρηση όπως αυτή που έγινε στην Τουρκία,
τι μπορεί να βελτιωθεί και τι εργαλεία και τεχνικά μέσα θα υπάρχουν διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια βάσει των ερευνητικών προγραμμάτων που, και των προϊόντων που αναπτύσσονται τώρα, τα τελευταία λίγα χρόνια ουσιαστικά. Ως προς τις πηγές θα σας πω ποια είναι τα, από κάτω τα προγράμματα που βλέπετε. Είναι αυτά που συμμετέχει η ομάδα μας, που συμμετείχε μάλλον γιατί αυτή τη στιγμή τα 4 πρώτα έχουν τελειώσει. Ευτυχώς πολύ καλά, πολύ, έτσι, με πολύ καλά αποτελέσματα. Και το τελευταίο που ολοκληρώνεται στο τέλος του φέτος, στο τέλος του χρόνου, το Δεκέμβριο. Και τα guidelines του INSARAC που είναι ο διεθνής φορέας που βγάζει, ας πούμε, το διεθνές πρωτόκολλο, το πώς δουλεύουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης διεθνώς και ειδικά πώς συνεργάζονται σε διεθνείς αποστολές όπως αυτή που έγινε στην Τουρκία. Ως προς την ομάδα μας, επίσης δύο λόγια, να ξέρετε, για όσους δεν μας ξέρετε τέλος πάντων, σχετικά με το πώς δουλεύουμε. Από το 2000 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής έχει τρεις τομείς έρευνας και διάσωσης που είναι στο χερσαίο τομέα, το Land Search and Rescue που λέει αριστερά, που είναι διάσωση στο βουνό και σε φαράγγια και σε ό,τι έχει να κάνει με την ξηρά. Η υποβρύχια και θαλάσσια έρευνα και διάσωση, που έχει αρκετά τεχνικά θέματα, ανάλογα με το πεδίο, αν είναι σε μεγάλη λίμνη, αν είναι σε κάποιο ποτάμι, αν είναι σε παραθαλάσσια έρευνα, αν είναι σε υποβρύχια έρευνα, έχει διάφορα πράγματα εκεί πέρα. Και το δεξιά που λέει το Urban Search and Rescue, που είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε σαν τομέας αντιμετώπισης καταστροφών, που είναι αυτό που κουβεντιάζουμε εδώ και κυρίως αυτό που θα δούμε σήμερα. Που έχει να κάνει βέβαια με σεισμούς και με πυρκαγιές και με ό,τι άλλο σχετίζεται με τέτοιου είδους μεγάλα περιστατικά. Αυτά είναι τα προγράμματα, τα ερευνητικά που έχουμε συμμετάσχει τα τελευταία ήδη 7 χρόνια, το 2016. Είμαστε τυχεροί γιατί σε αυτή την περίοδο συμμετείχαμε σε πολλά από τα πρώτα projects, τα ευρωπαϊκά, που ξεκίνησαν δηλαδή αυτή όλη την ιστορία. Υπάρχουν διάφορα topics και διάφορες ομάδες, ας πούμε, προσκλήσεων για τέτοιου είδους ερευνητικά προγράμματα. Ξεκίνησαν περίπου εκείνη την εποχή, δηλαδή γύρω στο 2014-2015, και εμείς ήμασταν τυχεροί και συμμετείχαμε, δηλαδή για κάποια περίοδο ήμασταν στα 4 από τα 8 που έτρεχαν σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε έχουμε μια καλή εικόνα στο τι υπάρχει σήμερα και τι θα υπάρχει διαθέσιμο τα επόμενα χρόνια για τους φορείς έρευνας και διάσωσης. Okay. Και τα περιστατικά που θα δούμε σήμερα σαν παραδείγματα για να δείτε και τις τεχνολογίες είναι αυτά που αναφέρει εδώ, τις μάνδρας οι πλημμύρες το 2017 και στο Μάρτι το 2018. Η ομάδα μας έχει εκπαιδευτικό κέντρο σε Αφίδνες εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και 4 χρόνια, και προσπαθούμε τώρα να το εντάξουμε και σε κάποιες δράσεις με σχολεία, δηλαδή να πηγαίνουμε εκεί σχολεία και να τους κάνουμε κάποια πολύ βασική εκπαίδευση, κάποια γνωριμία με την αντιμετώπιση καταστροφών. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικές από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων. Λόγω χρόνου δεν μπορώ να παρουσιάσω το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Θα δείτε μία περίληψη, μάλλον μία μίξη από διάφορες τεχνολογίες. Θα σας εξηγήσω όσο χρόνο έχουμε που εντάσσεται το καθένα, που δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και από κάτω θα βλέπετε κάθε φορά, όπως εδώ που λέει, ας πούμε, credits, είναι από το Cursor, ας πούμε. Και θα βλέπετε την αντίστοιχη τεχνολογία και πώς εντάσσεται σε επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάνουμε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχει να κάνει με την αναζήτηση θυμάτων, ειδικά στα πρώτα στάδια των επιχειρήσεων. Στην έρευνα για θύματα, το πιο
συνηθισμένο και το πιο, αυτό που ο κόσμος καταλαβαίνει καλύτερα, είναι συνήθως η έρευνα με drones. Υπάρχει παρακάτω ένα κομμάτι της παρουσίασης που θα παρουσιάσω πιο αναλυτικά τι υπάρχει σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τεχνολογίες drones για έρευνα και διάσωση. Αυτά που αναπτύξαμε και πάλι στο πρόγραμμα Κέρσος. Εδώ όμως βλέπετε κάτι διαφορετικό. Ένα κομμάτι της έρευνας και διάσωσης έχει να κάνει με τη λεγόμενη διασωστική ρομποτική, τα rescue robotics. Είναι μια ειδική κατηγορία ρομποτικών τεχνολογιών που στοχεύουν ακριβώς στην έρευνα και διάσωση ή μόνο στην έρευνα, αν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ρομποτικές τεχνολογίες που να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις που έχουμε να κάνουμε σε ένα ατύχημα. Όχι απαραίτητα με θύματα, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι για ανάσυρση ενός αντικειμένου. Μπορεί να είναι για την διόρθωση κάποιου πολύ σοβαρού προβλήματος που πιθανόν να δημιουργήσει άλλες δυσκολότερες καταστάσεις. Μία τέτοια περίπτωση, Rescue Robotics, είναι στο ατύχημα που έγινε στη Φουκουσίμα, στην Ιαπωνία, με το πυρηνικό εργοστάσιο, όπου τις επόμενες ώρες και μέρες έπρεπε με κάποιο τρόπο να στείλουν προφανώς ρομποτικές τεχνολογίες μέσα στο πεδίο πολύ υψηλής ραδιοακτινοβολίας, δεν μπορούσαν να στείλουν ανθρώπους δηλαδή, για να δούνε σε τι κατάσταση ήταν κάποιες συγκεκριμένες σωληνώσεις και κάποιες συγκεκριμένες αντλίες, για να κάνουν εκτίμηση της ζημιάς και πού μπορούν να διορθώσουν κάποια προβλήματα. Εκεί λοιπόν είναι πολύ στοχευμένα πράγματα rescue robotics. Δεν είναι βέβαια rescue, αλλά εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και έχουν να κάνουν, ανάλογα με το περιβάλλον, τι σχεδίαση πρέπει να υπάρχει για να αντέχουν, για παράδειγμα, στο περιβάλλον που τα στέλνουν. Οι πρώτες συσκευές που στείλανε στο εργοστάσιο στη Φουκουσίμα, στην μονάδα παραγωγής, τα ηλεκτρονικά τους άντεξαν λιγότερο από 10 λεπτά, νομίζω, 15 λεπτά, κάτι τέτοιο. Γιατί λόγω υψηλής ακτινοβολίας κάηκαν όλα, έτσι. Τα επόμενα που στείλανε, που ήταν πιο θωρακισμένα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, έκαναν τη δουλειά που έπρεπε. Έχοντας αυτό σαν ιδέα, η προσέγγιση, αυτό που σχεδιάσαμε στο Κέρσο, ήταν να φτιάξουμε μικρές ρομποτικές συσκευές, σαν αυτή που βλέπετε εδώ, αυτή ονομάζεται SMART, οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν μέσα σε ερείπια, μέσα σε ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει δηλαδή, από μικρά ανοίγματα που δεν χωράει ή δεν είναι ασφαλές να μπει κάποιος διασώστης, να μπουν τέτοιες συσκευές και να αρχίσουν να ψάχνουν για θύματα. Ο τρόπος που ψάχνουν για θύματα είναι με αισθητήρες προφανώς. Αυτό που βλέπετε μάλλον δεν φαίνεται καλά, αλλά κάτω από εκεί, από το ταμπελάκι που λέει Ισμερ, υπάρχουν δύο κάμερες, μία χρωματική RGB κάμερα, μία θερμική. Υπάρχουν αισθητήρες όσφρησης, δηλαδή χημικών ουσιών στον αέρα, που σχετίζονται με θύματα, είτε ζωντανά είτε όχι ζωντανά, και γενικά διάφορα πράγματα τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε σε μια ρομποτική συσκευή αυτού του μεγέθους, έχοντας ως δεδομένο ότι αυτό πρέπει να μπει μέσα σε ερείπια, δηλαδή να είναι αρκετά ανθεκτικό και έτσι στιβαρής κατασκευής, ώστε να αντέξει και το να πέσει σε λακκούβες και το να χτυπήσει δεξιά και αριστερά σε μπάζα, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα, να αντέξει αρκετή ώρα από θέμα μπαταρίας, γιατί το να χρησιμοποιήσει μια τέτοια συσκευή έχοντας διαθέσιμη μπαταρία μόνο ένα δεκάλεπτο δεν λέει και πολλά πράγματα. Πρέπει να είναι χρήσιμο και από άποψη χρόνου. Και οπωσδήποτε να είναι ασφαλές και στη μεταφορά και σε όλα, γιατί αυτά θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν και αεροπορικά. Αεροπορικός δηλαδή, όταν θα πάει η αποστολή κάποια ομάδα, να μπορεί να τα μεταφέρει αεροπορικός για να πάει, να φύγει ας πούμε από την Ελλάδα, να πάει στην Τουρκία στο σεισμό. Άρα λοιπόν όλα αυτά ήταν κομμάτι της δουλειάς που κάναμε αυτά τα 3-3,5 χρόνια του project. Κάτι τελείως πρωτότυπο. Βασίζεται σε τεχνολογίες ενός από τα 2-3 κορυφαία εργαστήρια ρομποτικής σε όλο τον πλανήτη, στην Ιαπωνία.
και με τη δική τους εμπειρία και την προσαρμογή που κάναμε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καταλήξαμε σε ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο δοκιμάστηκε σε πολλές δοκιμές πεδίου και σε πιλωτικές δοκιμές, δηλαδή σε ασκήσεις, ας πούμε, και είδαμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και βελτιώσεις, βέβαια, για να γίνει τελικά κάτι που θα είναι εμπορικό προϊόν και θα μπορεί να το πάρει μια ομάδα διασωστική και να το δουλέψει. Εδώ βλέπετε ένα άλλο εργαλείο πιο στοχευμένο στο Command Center, δηλαδή στο διοικητικό κέντρο διαχείρισης και συντονισμού των επιχειρήσεων. Αν κάποιος έχει δει το σύστημα Engage που έχει η πυροσβεστική, είναι σχεδόν το ίδιο, δηλαδή είναι η ίδια εταιρεία που έχει φτιάξει το Engage για την πυροσβεστική. Αυτή είναι η προσαρμογή της πλατφόρμας για έρευνα και διάσωση, όχι για πυρόσβεση, για έρευνα και διάσωση. Αυτό που βλέπετε στο κέντρο είναι οι πληροφορίες για το περιστατικό. Βλέπετε τις ομάδες που συμμετέχουν. Υπάρχουν καρτέλες που μπορεί να οριστεί ανά ομάδα ποια είναι τα μέλη της, ποιες είναι τα expertise, δηλαδή οι ειδικότητες, τι μπορεί να προσφέρει στο πεδίο, ποια είναι τα εργαλεία που έχει, πολύ σημαντικό, αν έχει βαριά εργαλεία διάτρησης, αν έχει τι είδους τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιεί, όλα αυτά μπορούν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα. Εννοείται η τηλεπισκόπηση, αυτό που βλέπετε δεξιά, είναι εικόνες είτε δορυφορικές χάρτη, είτε εικόνες που παίρνουμε τη στιγμή του περιστατικού όταν φτάσουμε εκεί από drones, και μπορούμε εκεί επάνω να το χρησιμοποιήσουμε σαν παλέτα, ας πούμε, για να δείχνουμε τι συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση. Πού βρίσκεται η κάθε ομάδα, ποια μέσα χρησιμοποιεί, να κάνουμε sectorization, όπως λέγεται, να χωρίσουμε δηλαδή την περιοχή σε υποπεριοχές ευθύνης, αν υπάρχουν πολλές ομάδες που επιχειρούν, και να υπάρχει και αμφίδρομη επικοινωνία από τις ομάδες στο πεδίο, να ζητήσουν κάτι από το Command Center, για παράδειγμα, στείλε μας ένα drone στο σημείο που είμαστε, γιατί θέλουμε να ελέγξουμε από πάνω την ταράτσα, για να μην φάμε, ας πούμε, μισή ώρα να ανέβουμε σκηνιά. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μια πλατφόρμα, λέγεται Common Operational Picture, αυτό σημαίνει το COP που βλέπετε από πάνω, και είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, όχι μόνο σε σεισμούς, έτσι, ό,τι έχει να κάνει με αντιμετώπιση καταστροφών. Όσο πιο μεγάλο είναι το περιστατικό, τόσο πιο σημαντικό είναι να έχουμε συνολική εικόνα του περιστατικού σε μεγάλη έκταση, για να μπορούμε να έχει η ομάδα, το Command Center δηλαδή, ο επικεφαλής της ομάδας ή ο επικεφαλής όλης της επιχείρησης, να έχει συνολική εικόνα του περιστατικού και το τι συμβαίνει. Άλλη οικογένεια εργαλείων είναι αυτό που λέγεται Augmented Reality. Θα το δείτε με διάφορους τρόπους γραμμένο. Μπορεί να το δείτε AR, μπορεί να το δείτε VR. Η ουσία είναι ότι έχουμε τεχνολογίες πλέον που επιτρέπουν με goggles, αυτά που φοράμε δηλαδή, που είναι σαν γυαλιά, λίγο πιο εξειδικευμένα βέβαια, γιατί θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Δηλαδή, όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά, η εικόνα δεξιά είναι από ένα υπόγειο στο οποίο έχει μέσα καπνό και έχουμε κάνει προσομοίωση εντοπισμού ενός θύματος, σταθεροποίησης του, ιατρικής και μεταφοράς του με φορείο εκτός του σημείου. Έχετε μια πολύ αδρή εικόνα. Βέβαια, εδώ είναι κάπως πιο εύκολη περίπτωση, γιατί φανταστείτε ότι γενικά είναι πολύ πιο δύσκολο να δεις τι συμβαίνει. Πολλές φορές το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι μέσω θερμικής κάμερας. Αυτό που βλέπετε δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολη κατάσταση. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει ειδικός εξοπλισμός, κράνη, φώτα, φακή κεφαλής, υπάρχουν διάφορα, υπάρχουν γάντια. Πρέπει ό,τι φτιάχνουμε να δουλεύουν έχοντας υπόψη μας ότι ο διασώστης φοράει γάντια. Δεν είναι απλά οθόνη αφή, δηλαδή, σε αυτή που έχουμε στο κινητό τηλέφωνο. Θέλω να πω, όλες οι τεχνολογίες είναι
πράγματα που καταλαβαίνουμε πως δουλεύουν, απλά δεν είναι τόσο απλά και τόσο έτοιμα εμπορικά προϊόντα που μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα βρούμε στο εμπόριο. Είναι πιο εξειδικευμένο. Υπάρχουν πάντως τέτοιες τεχνολογίες που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να έχει ο διασώστης μέσα στο πεδίο πληροφορίες καθώς δουλεύει. Καθώς δηλαδή βλέπει μπροστά του κάτι, να έχει επισημανθεί ένα σημείο που υπάρχει κίνδυνος. Για παράδειγμα, πριν μπει μέσα σε ένα δωμάτιο, να έχει ήδη εντοπιστεί από τον drone ότι αυτό το δωμάτιο από τη θερμική κάμερα μάλλον έχει φωτιά μέσα. Ή από τον drone να έχει ήδη εντοπιστεί ότι στην ταράτσα ενός κτηρίου βρίσκεται ένα θύμα. Και ότι κοιτάζοντας το διάγραμμα του κτηρίου, ο διασώστης να βλέπει μπροστά του την διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει. Ακόμα και αν έχει μέσα, αν δεν έχει φως, αν έχει καπνούς, αν έχει οτιδήποτε, να έχει μπροστά του, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει δηλαδή κάποιο κινητό ή κάποιο tablet, να βλέπει μπροστά του πράγματα. Έτσι, αυτό σημαίνει augmented reality. Εδώ που είμαστε από χρόνο, εντάξει, λίγο πίσω είμαστε, λίγο πιο γρήγορα. Πολύ σημαντικό κομμάτι των επιχειρήσεων, το remote sensing. Όταν λέμε remote sensing, κυρίως εννοούμε, δίνουμε βαρύτητα στο sensing, δηλαδή στους αισθητήρες και στις συσκευές που μας βοηθούν να κάνουμε τον εντοπισμό. Το remote έχει να κάνει με το ότι θέλουμε όσο το δυνατόν να έχουμε απόσταση από το σημείο. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ασφαλές ή δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές. Οπότε, αν μπορούμε κάτι να το κάνουμε από απόσταση, προτιμούμε να το κάνουμε από απόσταση. Δεν συμβαίνει με όλους τους αισθητήρες. Για παράδειγμα, οι συσκευές που έχουμε, σεισμογραφικές είναι ουσιαστικά ή sonar αντίστοιχα, ή ground penetrating radar, υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που ψάχνουν ίχνη ζωής κάτω από ερείπια. Δηλαδή αυτό που βλέπετε τώρα στην φωτογραφία είναι κάποιος που κάνει το θύμα, ας πούμε, χωμένος μέσα κάτω από τα ερείπια. Και αυτό που φαίνεται εκεί που δοκιμάζουμε είναι τι καταγράφουν οι αισθητήρες δονήσεων. Για να μπορούμε, δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε πού είναι τα θύματα, κάνοντας αναζήτηση από πάνω επιφανειακά, στην πρώτη φάση των ερευνών τουλάχιστον, και με σκυλιά βέβαια, να μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Αν μπορεί αυτό να γίνει από απόσταση, είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό δηλαδή που θα δείτε παρακάτω, είναι ένα γεώφωνο που αναπτύξαμε στο Cursor, που όντως μπορείς να το κάνεις από απόσταση. Που το προτιμάς βέβαια, γιατί φανταστείτε ότι αυτό που βλέπετε εδώ, από πάνω μπορεί να έχει έναν όροφο που να είναι έτοιμος να πέσει, έτσι. Προφανώς θες να το αποφύγεις αυτό. Αν δηλαδή μπορείς να το κάνεις και να είσαι μακριά, εννοείται ότι το προτιμάς. Επίσης, πολύ σημαντικό που σχετίζεται με το remote sensing. Θέλουμε να έχουμε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Εκεί που θέλουμε να πάμε, δηλαδή. Αν δεν μπορούμε να πάμε, πρέπει να βρούμε τρόπο να εναλλακτικό τρόπο να μπούμε, έτσι. Αν έχουμε τεχνολογίες που μας επιτρέπουν αυτό να το κάνουμε remotely, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη διευκόλυνση και πολύ πιο ασφαλές. Αριστερά, ας πούμε, βλέπετε έναν τσιμεντοσωλήνα, οριζόντιο, στον οποίο είναι εύκολος, πολύ εύκολος στην πρόσβαση. Αν έχουμε κάποιο UGV, δηλαδή ένα όχημα εδάφους ρομποτικό, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να στείλουμε το διασώστη μέσα εκεί. Στέλνουμε το ρομποτάκι με μια κάμερα θερμική και ψάχνει όλο το σωλήνα μέσα στον ίδιο χρόνο, μπορεί και γρηγορότερα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κάνει με ασφάλεια. Αν είναι κάθετο, είναι λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτό που βλέπετε δεξιά, είναι κάθετος τσιμεντοσωλήνας. Εκεί δεν είναι και τόσο εύκολο να στείλεις ρομποτική συσκευή. Μπορείς όμως να στείλεις κάτι άλλο. Μπορείς να στείλεις, για παράδειγμα, ένα mini drone. Σε ένα από τα προγράμματα, στο Ingenious, είδαμε κάποια πρώτα βήματα, τέλος πάντων, τεχνολογιών που είναι drone μεγέθους μια παλάμη χεριού. Αν έχουμε ένα τέτοιο drone, ακόμα και αν είναι μικρής ακτίνας δράσης ή μικρής, ας πούμε, μικρού χρόνου λόγω μπαταρίας, μπορούμε να το ρίξουμε μέσα σε ένα φρεάτιο,
ένα τέτοιο φρεάτιο δηλαδή, και απλά να κοιτάξουμε αν είναι κάποιος εγκλωβισμένος εκεί στον πάτο. Αντί να στήσουμε όλη την ιστορία αυτή με τα σκοινιά που βλέπετε στο κέντρο. Αν δεν υπάρχει σκάλα, προφανώς θα πρέπει να στηθεί όλη αυτή η εγκατάσταση που βλέπετε με τα σκοινιά. Θέλω να πω η βελτίωση του access, της πρόσβασης στο σημείο που θέλουμε να πάμε, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, είτε οριζόντια μέσα στα ερείπια, προφανώς με ασφαλή τρόπο, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση. Μας γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ που είμαστε... Okay. Τι γίνεται τώρα στο πεδίο? Οι εικόνες που βλέπετε εδώ είναι πραγματικές. Είναι οι δύο πρώτες αριστερά και στη μέση είναι από το μάτι, δεξιά είναι από τη μάδα. Αριστερά βλέπετε ένα τυπικό σπίτι που, από τα πολλά που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Αυτό που βλέπετε στη μέση είναι καλώδια της ΔΕΗ. Όταν πρωτοβρεθήκαμε εκεί, δεν ξέραμε ακόμα εάν τέτοια καλώδια στο δρόμο είχαν παροχή ρεύματος ή όχι. Έτσι, και όπως βλέπετε έχουν σπάσει τις σωλήνες, έχει και νερά στο έδαφος. Αυτό είναι ένα από τα τυπικά παραδείγματα hazard mapping που λέει στον τίτλο. Να επισημάνουμε δηλαδή σε κάποιο χάρτη τις περισσότερες περιπτώσεις, στο COP που βλέπαμε πριν, κινδύνους στο σημείο που επιχειρούμε και αυτό να είναι ορατό σε όλους. Δηλαδή όχι μόνο αυτός που το έχει μπροστά του, αλλά αυτό να περάσει σαν πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων και να είναι πλέον ορατό στους πάντες. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση δεξιά που βλέπετε στη μάδρα. Αυτό που βλέπετε δεξιά ήταν μια... Δεν είναι ακριβώς κήτη ποταμού, είναι νομίζω κάποιος δρόμος. Και μετά την πλημμύρα έγινε αυτό που βλέπετε. Έγινε όντως κήτη ποταμού, έτσι. Παρέσυρε μέσα διάφορα πράγματα, κορμούς, έπιπλα, αυτοκίνητα, διάφορα πράγματα και φτάσαμε σε κάποια σημεία, έφτασε και μέχρι τη θάλασσα. Άλλαξε τελείως το τοπίο, δηλαδή όταν βρεθείς σε ένα τέτοιο σημείο, δεν έχεις εύκολο τρόπο αναφοράς με το πώς ήταν πριν, ώστε να ξέρεις πού να ψάξεις. Πολλές μέρες μετά την πλημμύρα γινόντουσαν έρευνες για να εντοπιστούν θύματα που εντοπίστηκαν ακόμα και χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που ήταν, ας πούμε, το σπίτι του. Ένα κομμάτι του mapping είναι συνολικά της περιοχής με μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά τα δύο που λέει εδώ. Το team localization, δηλαδή πού ακριβώς είναι τα μέλη της ομάδας καθώς επιχειρούν, και το mapping, επισήμανση δηλαδή των κινδύνων, ώστε να ξέρει η ομάδα που βρίσκεται μέσα εκεί στο πεδίο και το κέντρο επιχειρήσεων βέβαια, ποια είναι αυτά τα σημεία που υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτό είναι μία κάτοψη μίας από τις παραλίες που ήταν εκεί στο μάτι. Βλέπετε από πάνω πόσο ξεκάθαρο είναι ξεκάθαρος είναι ο τρόπος που άλλαξε το τοπίο μετά την πυρκαγιά. Αυτό είναι νομίζω την μεθεπόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, της πυρκαγιάς. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει τελείως αυτό που θα βλέπαμε σε ένα χάρτη. Ακόμα και οι δρόμοι είναι δύσκολο να διακρίνει, δηλαδή, πού ακριβώς περνάει ο δρόμος. Και προφανώς για τις ομάδες που επιχειρούν μέσα εκεί είναι πολύ δύσκολο να έχουν σημεία αναφοράς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είσαστε σε μια τέτοια περιοχή και δεν ξέρετε να διαβάσετε σε ποιο δρόμο είσαστε. Αυτό δηλαδή που λέει στο Google Maps είστε στην Οδό Δημοκρατίας, πού ακριβώς είναι το χάρτη. Δηλαδή, πού βρίσκομαι εγώ, σε ποια οδό βρίσκομαι ώστε να έχω κάποιο σημείο αναφοράς. Έχουν καταστραφεί κτίρια, έχουν καταστραφεί τα σημεία αναφοράς. Προφανώς δεν υπάρχουν ταμπέλες στους δρόμους, έτσι. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι της δουλειάς του mapping και του hazard mapping και του team localization είναι να μπορέσεις να έχεις σημείο αναφοράς το οποίο να σε βοηθήσει να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει ο κόσμος με το GPS, γιατί φανταστείτε ότι
αν δεν μπορεί να ταιριάξει σαν χάρτης αυτό που βλέπεις μπροστά σου σε σχέση με το χάρτη που είναι αποθηκευμένο στο σύστημα, που είναι όταν όλα ήταν στη θέση τους, το στίγμα από μόνο του δεν σου λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να σου λέει ότι είσαι σε έναν δρόμο που βρίσκεις εσύ από το Google Maps, ότι τον λένε κάπως, αλλά δεν ξέρεις τι βλέπεις μπροστά σου. Βλέπεις ένα σπίτι, βλέπεις τρία σπίτια καταστραμμένα, βλέπεις την είσοδο ενός οικοπαίδου, βλέπεις απλά ένα καμένο φράχτη. Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο να συγχρονίσεις αυτό που βλέπεις εκείνη τη στιγμή με αυτό που υπήρχε πριν από το σημείο καταστροφή. Και αυτό βέβαια φανταστείτε ότι είναι 10 φορές πιο δύσκολο όταν υπάρχει καταστροφή λόγω σεισμού, όταν υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει σε αστικό περιβάλλον, έτσι, γιατί στο μάτι δεν ήταν αστικό η αστική καταστροφή, ήταν ημιαστική. Είχε δηλαδή μεγάλες περιοχές ανοιχτής έκτασης, όπως βλέπετε και εδώ, που ήταν αρκετά πιο εύκολο να πλοηγηθείς. Όταν είσαι σε κλειστό περιβάλλον, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σημεία αναφορά. Ένα άλλο κομμάτι που δεν θα το αναλύσω εδώ, γιατί φάγαμε αρκετό χρόνο στην προηγούμενη παρουσίαση, είναι το last mile gap. Και σε ένα μεγάλο βαθμό καλύπτεται με την αυτοοργάνωση στις περιοχές που έχουν πληγεί, κυρίως τα πρώτα 24 ώρα, τις πρώτες 48 ώρες. Μετά τις 48 ώρες ή μετά τις 72 ώρες, αρχίζει και παίρνει μπρος λίγο ο κεντρικός συντονισμός και κάπως αρχίζουν να ομαλοποιούνται τα πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα της παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά τις πρώτες λίγες ώρες, τις πρώτες 2-3 ώρες, που είναι καθαρά το διασωστικό, δηλαδή να μεταφερθεί όλος ο κόσμος σε ασφαλές σημείο και να μεταφέρουμε τους τραυματίες και όλα τα σχετικά, από εκείνο το σημείο μέχρι και το τέλος του δεύτερου 24ωρου, ίσως και του τρίτου, υπάργει πολύ μεγάλο πρόβλημα οργάνωσης. Το πώς αντιμετωπίζεται αυτό, εδώ είναι δύο ενδεικτικές εικόνες πάλι από το μάτι. Ό,τι υπάρχει διαθέσιμο σαν τεχνολογία, το εκμεταλλευόμαστε. Είτε είναι μηνύματα SMS, είτε είναι μηνύματα στο Messenger. Πολύ μεγάλο εργαλείο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, ακόμα και από τις διασυστικές ομάδες, γιατί υπήρχε μεν πρόβλημα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου, αλλά τα μηνύματα μέσω Messenger ή κάποιο email έφευγε πολύ πιο εύκολα. Και ασύγχρονα βέβαια, έτσι, δηλαδή αν δεν μπορούσε να φύγει τώρα, μπορεί να έφευγε σε 2 λεπτά. Αλλά γινότανε δουλειά. Και δεξιά, στην εικόνα δεξιά, βλέπετε τον πίνακα όπου υπάρχει ανάρτηση των διαφόρων αναγκών, σε σημείο που ξέρει ο κόσμος που βρίσκεται, σε κάποιο κεντρικό σημείο δηλαδή. Και το όλο πρόβλημα είναι να φύγει αυτή η πληροφορία και να πάει έξω από το σημείο, από την περιοχή καταστροφής, ώστε να πληροφορηθεί ο υπόλοιπος κόσμος τι χρειάζεται ως βοήθεια και να το μεταφέρει. Αυτή η εικόνα, για παράδειγμα, είναι από κάποιο group στο Facebook. Φωτογραφία στο το συγκεκριμένο σημείο που είναι χειρόγραφες ανακοινώσεις, ανάρτηση στο Facebook, αυτομάτως μέσα σε λίγα λεπτά έχει φτάσει σε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μάτια. Έτσι. Περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό στην προηγούμενη παρουσίαση της Τετάρτης. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά μέχρι την 23. Ναι, πρέπει να πάω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση από τη Μάνδρα. Δεξιά βλέπετε τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, δηλαδή η πλημμύρα το νερό που πέρασε μέσα από την πόλη, σε ένα συγκεκριμένο σημείο τέλος πάντων, πώς ήτανε. Αν παρατηρήσετε, βλέπετε ότι δεξιά, εκεί κάπου προς τα κάτω δεξιά, αυτό που βλέπετε είναι στον δεύτερο όροφο, όχι στον πρώτο, έτσι. Δηλαδή όλος ο πρώτος όροφος, το ισόγειο ας πούμε, μέχρι τον πρώτο όροφο, έχει καλυφθεί με νερό. Αυτό που βλέπετε εκεί τον μπαλκόνι είναι στο δεύτερο όροφο. Λοιπόν, σκεφτείτε πόσο νερό πέρασε και τι παρέσυρε. Αρκεί να πούμε ότι ένας χύμαρος, ένα ποτάμι ας πούμε, το οποίο έχει αρκετά ορμητικά νερά και φτάνει λίγο κάτω από το γόνατο, είναι αρκετό για να παρασύρει κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείς να σταθείς ας πούμε, αν είσαι σε ένα ποτάμι το οποίο έχει βάθος
έστω και κάτω από το γόνατο, είναι επικίνδυνο να μπεις και να το περπατήσεις, γιατί θα σε παρασύρει. Σκεφτείτε λοιπόν εδώ, το νερό έφτασε κάποια μέτρα, νομίζω δεν έχω βάλει φωτογραφίες εδώ τώρα με καταστροφές, υπήρχαν αυτοκίνητα τα οποία είχαν βρεθεί στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, έτσι. Τώρα, γιατί το λέω αυτό. Αριστερά βλέπετε την εικόνα από το, νομίζω από το Κοπέρνικους, δορυφορική εικόνα, που δείχνει την χαρτογράφηση της πλημμύρας, πώς έγινε εκείνο το απόγευμα. Δυστυχώς αυτή η εικόνα δεν είναι διαθέσιμη live ενώ συμβαίνει το περιστατικό. Θα θέλαμε πολύ να είναι κάποιος δορυφόρος πάνω από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη για πολιτική χρήση και να μπορούμε να μπούμε και να δούμε εκείνη τη στιγμή ακριβώς την εικόνα του δορυφορική. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχουμε κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες μετά. Θα θέλαμε να το έχουμε πολύ πιο έγκαιρα τη στιγμή που συμβαίνει το περιστατικό. Αν είχαμε δηλαδή αυτή την εικόνα αριστερά όταν συνέβαινε η πλημμύρα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προγραμματίσουμε και το πώς θα εκενωθούν οι περιοχές και το πώς θα έχουν πρόσβαση οι διασωστικές ομάδες απ' έξω προς τα μέσα. Βλέπετε δηλαδή ότι εκεί στη μέση, που λόγω του υδρογραφικού ας πούμε ορίζοντα, είναι ασφαλές. Δεν πέρασε νερό από παντού. Θα μπορούσε να εκενωθεί μεγάλο τμήμα ας πούμε, της περιοχής προς το κέντρο, έστω και προσωρινά. Εντάξει, άρα ένα μεγάλο εργαλείο είναι η τηλεεπισκόπηση σε επίπεδο έτσι, γενικής εικόνας, το situational awareness που λέμε, σε επίπεδο command center. Και αντίστοιχα εδώ, η ίδια λογική, ας πούμε, για το μάτι, για την πυρκαγιά. Δεξιά βλέπετε την εικόνα που υπήρχε στην παραλία που κατέφυγε ο κόσμος. Όσος κόσμος κατάφερε να φύγει εγκαίρως από τα σημεία που ήταν έτσι πολύ έντονη η πυρκαγιά, κατέφυγε στην παραλία, σε 2-3 συγκεκριμένες παραλίες, όπου υπήρχε πρόσβαση βέβαια, γιατί σε άλλα σημεία δεν είχε πρόσβαση. Και τελικά από εκεί εκενώθηκε κιόλας η περιοχή. Δηλαδή μεταφέρθηκαν γύρω στα 730 κάτι άτομα, 735 νομίζω, με σκάφη, μικρά σκάφη, προς τη Ραφίνα. Εντάξει, δηλαδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εκενωθεί η περιοχή, φύγανε από την παραλία. Αριστερά βλέπετε την εικόνα της καταστροφής από το σύστημα του Κοπέρνικου. Η δορυφορική εικόνα της περιοχής και το κίτρινο είναι ένα overlay που δείχνει την περιοχή που πέρασε η πυρκαγιά. Η ιδέα είναι να έχουμε αυτές τις πληροφορίες καθώς συμβαίνει το περιστατικό. Αυτή είναι η προσπάθεια δηλαδή. Το COP που βλέπαμε στην αρχή, το Common Operational Picture, θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει ενσωματωμένες και όλες αυτές τις πληροφορίες. Γιατί προφανώς είναι πολύ κρίσιμο για να οργανωθεί σωστά η επιχείρηση. Να πω και μερικά slides από τη συνέχεια, 2-3 τουλάχιστον για να προλάβουμε, που είναι για τα drones και μετά θα κάνουμε τη διακοπή που είπαμε, κατά τις 8 η ώρα, 8 και 5, για να δούμε και καμιά ερώτηση που πιθανόν να έχετε. Ένα από τα βασικά λοιπόν εργαλεία που έχουμε στις επιχειρήσεις αυτές και ένα από τα πράγματα που ασχοληθήκαμε πάρα πολύ στο Κέρσο είναι τεχνολογίες που έχουν drones. Τα UAVs είναι η γενικότερη ας πούμε, περιγραφή αυτών των ρομποτικών συσκευών. Εμείς τα θεωρούμε ρομποτικές συσκευές γιατί πλέον είναι ρομποτικές, δεν είναι μόνο τηλεχειρισμού, έχουν πλέον και intelligence. Μερικά είδη drones και μερικές εφαρμογές drones έχουν για παράδειγμα Swarm AI. Το Swarm AI δεν είναι απλά το να σχεδιάσεις συγχρονισμένα να κάνουν ένα σχέδιο στον ουρανό, όπως βλέπετε συχνά σε κάποιες εκδηλώσεις και στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλα αυτά είναι προσχεδιασμένα, είναι σχετικά εύκολο να γίνει. Το δύσκολο είναι να έχεις ένα σύνολο από τέτοια drones και να τους πεις να φύγουν,
αναπτυχθούν σε μια περιοχή και να καλύψουν την περιοχή κάνοντας έρευνα. Με αυτόνομο μεταξύ τους συντονισμό. Και με άλλα κριτήρια, έτσι, για παράδειγμα, να κάνουν οικονομία στην ενέργεια, στην μπαταρία τους. Να μην χρειάζεται να επικαλύψουν με τις κάμερές τους στο ίδιο σημείο πολλές φορές, δηλαδή να κάνουμε εξοικονόμηση χρόνου. Υπάρχουν τέτοιοι αλγόριθμοι και υπάρχουν ειδικός τομέας δηλαδή στα UAV που ασχολείται με το Swarm AI. Και το λέω αυτό γιατί εδώ κάνουμε το κομμάτι της πληροφορικής, ας πούμε, παρουσίαση και είναι προφανώς κάτι που μας ενδιαφέρει. Είναι κάτι που ασχολούμαστε εμείς ως ειδικοί, ας πούμε, στο να αναπτύσσουμε και να τεστάρουμε τέτοιους αλγορίθμους. Πέρα από το καθαρά τεχνικό κομμάτι, το να φτιαχτεί αυτός ο στόλος από τα drones. Στο Cursor, λοιπόν, φτιάξαμε αυτό που λέμε drone fleet, 4 είδη βασικά από drones. Υπάρχουν και κάποια άλλα drones που φτιάξαμε σε άλλα προγράμματα, όπως είπα πριν, τα mini drones. Εδώ έχει τα βασικά drones που φτιάξαμε και δοκιμάσαμε βέβαια στο πεδίο, στο πρόγραμμα Cursor. Υπάρχει ένα mothership drone, θα τα περάσω λίγο γρήγορα γιατί τα έχω παρακάτω σε εικόνες για να μην τρώμε χρόνο. Υπάρχει ένα μεγάλο drone που είναι tether, δηλαδή με καλώδιο σε ένα στατικό σημείο, το οποίο μπορεί να πετάει όλο το 24ωρο πρακτικά. Υπάρχουν drones που κάνουν 3D modeling, το mapping που λέγαμε πριν, στην πραγματική περιοχή, έτσι, όχι να κατεβάσει απλά κάποιο χάρτη πώς ήταν η περιοχή πριν την καταστροφή. Τη στιγμή που φτάνουμε εκεί κάνουμε τρισδιάστατο mapping. Επίσης έχω εικόνες παρακάτω να δείτε. Υπάρχουν drones τα οποία είναι μεταφοράς, μπορούν να σηκώσουν αρκετά κιλά, δεκάδες κιλά δηλαδή, όχι απλά να σηκώσουν ένα κυβότιο, μια εργαλειοθήκη, μπορούν να σηκώσουν αρκετά κιλά. Και δεν μιλάμε για ελικόπτερα, μιλάμε για drones, έτσι, που μπορούν να πακεταριστούν και να μπουν μέσα σε ένα κυβότιο. Και υπάρχουν και τα drones, το τελευταίο αυτό που λέει το ASAD, είναι το Situational Awareness, που είναι αυτό που μπορεί πρακτικά να συνοδεύει την ομάδα των διασωστών μέσα στο πεδίο. Κοντά της δηλαδή, να είναι και να δίνει πληροφορίες. Πού χρησιμοποιούνται? Πρακτικά, εντάξει, δεν θα μπούμε εδώ σε λεπτομέρεια για τις επιχειρήσεις, πρακτικά όμως ξέρετε προφανώς ότι τα drones είναι πάρα πολύ καλά στο να ψάχνουν πολύ γρήγορα επιφανειακά μια περιοχή. Δεν σημαίνει ότι κάνουν την ίδια δουλειά με τον διασώστη, γιατί ο διασώστης μιλάει, χτυπάει σε κάποια σημεία, ας πούμε, στα ερείπια και περιμένει απάντηση. Τα σκυλιά επίσης ανοιχνεύουν οσμές, έτσι δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα με τα drones, αλλά με τα drones μπορείς να καλύψεις πολύ γρήγορα μια περιοχή, ένα πρώτο πέρασμα. Θα εντοπίσεις κάποια θύματα, όχι όλα, αλλά το βασικό είναι ότι θα πάρεις μια πολύ καλή ιδέα της περιοχής και του τι έχεις να δουλέψεις, ειδικά με το 3D mapping. Αφού γίνει και το 3D mapping δηλαδή. Αφού γίνει αυτό, έχεις ένα καλό πλάνο για το prioritization, δηλαδή για το πού θα δώσεις προτεραιότητα για να χρησιμοποιήσεις άλλες τεχνολογίες, όπως τα SMERFs που λέμε εδώ, ή τα γεώφωνα, που επίσης θα τα έχουμε λίγο παρακάτω. Και βέβαια, ένα άλλο είδος drones, μια άλλη χρήση τους, που μπορεί να γίνει παράλληλα με τα παραπάνω, είναι να τα χρησιμοποιήσουμε σαν relays για τηλεπικοινωνίες. Όχι μόνο για Wi-Fi, ακόμα και για voice communications, relays τα οποία θα βοηθήσουν στις επικοινωνίες. Εδώ είναι μια εικόνα του mothership drone. Βλέπετε, υπάρχει ένα κυβότιο, δύο γεννήτριες βενζίνης, για να παρέχουν την ηλεκτρική ενέργεια στον drone, να μην χρειάζεται μπαταρία δηλαδή. Βέβαια, το drone το συγκεκριμένο έχει μπαταρία, για να μπορεί να μείνει στον αέρα κάποιο χρόνο, αν θέλουμε να αλλάξουμε τις γεννήτριες ή αν θέλουμε να κλείσουμε τη γεννήτρια για να τη γεμίσουμε, για παράδειγμα, βενζίνη. Υπάρχει βέβαια και περίπτωση να προσγειωθεί για λόγους έκτακτης ανάγκης από μόνο του, αν για κάποιο λόγο δηλαδή το σύστημα αποφασίσει ότι δεν μπορεί να πετάξει άλλο, μπορεί να προσγειωθεί από μόνο του αυτόματα. Η χρήση του είναι να έχει γενική επισκόπηση της περιοχής με πολύ δυνατή κάμερα zoom. Υπάρχει μεγάφωνο, υπάρχει Wi-Fi contact για την ομάδα, φώτα για την περιοχή και διάφορα άλλα πράγματα που μπορούμε να βάλουμε. Εδώ είναι ένα παράδειγμα
της τρισδιάστατης χαρτογράφησης του σημείου που θέλουμε να ερευνήσουμε. Εδώ δηλαδή είναι μια προσομοίωση, είναι πραγματικό το κτίριο, έτσι, είναι από πεδίο εκπαίδευσης για αντιμετώπιση καταστροφών. Προσομοίωση ενός κτιρίου που έχει καταρρεύσει μερικώς. Και τα drones που βλέπετε αριστερά είναι μια πεντάδα από drones, τα οποία κάνουν τρισδιάστατη χαρτογράφηση με εικόνες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες πάνε σε workstation, επεξεργάζονται και φτιάχνουν το τρισδιάστατο μοντέλο. Το τρισδιάστατο μοντέλο είναι σαν αυτό που υπάρχει στα video games, που υπάρχει ένα grid δηλαδή, που πάνε εκεί κολλάνε τα διάφορα textures και ό,τι άλλο θέλουμε να δείξουμε, σε ένα engine όπως είναι το, ξέρω, το Unreal Engine. Αν θυμάμαι καλά, το Unreal έχουν χρησιμοποιήσει στο workstation, συγκεκριμένη εφαρμογή. Αλλά εδώ έχουμε πραγματικές εικόνες, δεν είναι δηλαδή τεχνητά textures τα οποία απλά τα κολλάμε πάνω. Όντως κάνει τρισδιάστατη ανάλυση του σκηνικού και κολλάει επάνω με κατάλληλο τρόπο στο grid τις εικόνες του κτιρίου και παίρνουμε ένα τέτοιο εικονικό μοντέλο του κτιρίου, του σημείου τέλος πάντων που θέλουμε να επιχειρήσουμε. Μερικές φορές μπορούμε να δούμε και πράγματα, δηλαδή μπορεί σε κάποιο παράθυρο ή σε κάποιο μπαλκόνι να έχει αποτυπωθεί και κάποιο θύμα. Αλλά δεν είναι αυτό η κύρια του χρησιμότητα. Η κύρια του χρησιμότητα είναι να δούμε σε λίγο χρόνο, συνήθως σε κάνα μισάωρο, ίσως και λίγο παραπάνω, το Command Center να έχει πολύ καλή εικόνα του κτηρίου. Να δει διόδους, να δει από πού μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια, πού υπάρχουν σκάλες, πού υπάρχουν μπαλκόνια, να μπορεί να ξέρει δηλαδή η ομάδα, χωρίς να πάει ψάχνοντας, να ξέρει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Εδώ βλέπετε ένα άλλο είδος drones, μάλλον είναι παρόμοιο με το μεταφορικό το drone, με ένα είδος drone, ας πούμε, αυτού του μεγέθους που είναι γενικά για μεταφορά. Αυτό το συγκεκριμένο έχει προσαρμοστεί στο να μεταφέρει αυτά τα SMERS, τα μικρά τα ρομποτάκια. Η ιδέα που αναρτήθηκε στο project ήταν να έχουμε μια πρώτη εικόνα της περιοχής έρευνας, να εστιάσουμε, να εντοπίσουμε τα σημεία που πιθανολογούμε ότι είναι καλά να ψάξουμε θύματα. Για παράδειγμα, ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει, αλλά σε κάποιο του σημείο, σε κάποια γωνία, βλέπουμε ότι κάποια δωμάτια ενός ορόφου είναι στη θέση του. Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσουμε από εκεί την έρευνα, γιατί ξέρουμε ότι αν εκεί υπάρχουν άνθρωποι, πιθανότατα θα είναι ζωντανοί. Αυτό το drone, λοιπόν, έχει την ικανότητα να μεταφέρει αρκετά τέτοια SMERF. Εδώ βλέπετε τρία. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να μεταφέρει και τέσσερα και πέντε, αναλόγως την ακτίνα δράσης, γιατί όσο πιο βαρύ είναι το φορτίο, τόσο μικρή είναι η ακτίνα. Μπορεί λοιπόν να πάρει μερικά τέτοια SMERS και να πάει να τα ρίξει από πάνω από ένα σχετικά μικρό ύψος, δηλαδή να προσεγγίσει στο ένα μέτρο και να τα ρίξει σε κάποια ταράτσα και αυτά να αρχίσουν να ψάχνουν προχωρώντας προς τα κάτω μέσα στο κτίριο. Μιλάμε ακόμα πριν πλησιάσει καν η ομάδα των διασωστών. Έτσι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν μπορούμε να το κάνουμε κάτι από απόσταση, το κάνουμε από απόσταση. Επίσης, αυτό πολλαπλασιάζει τα διαθέσιμα μέσα για να ψάξουν. Μπορεί η ομάδα των διασωστών να ψάχνει αλλού και ταυτόχρονα να στείλουμε αυτά εδώ πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνουμε διόδους πρόσβασης κτλ. Μπορεί πολύ γρήγορα να πάει και να ρίξει ένα-δύο τέτοια σε συγκεκριμένα σημεία και να αρχίσουμε ήδη να ψάχνουμε σε σημεία που ακόμα δεν έχουμε βρει δίωδο. Εντάξει. Δοκιμάστηκαν αυτά τα πράγματα, δούλεψαν. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν περιορισμούς. Εφόσον δουλεύουν με wheels, με ρόδες, έχουν κάποιους περιορισμούς στο πού μπορούν να ανέβουν. Οι πιο βελτιωμένες στις εκδόσεις δουλεύουν με ερπίστριες και μπορούν να ανέβουν, για παράδειγμα, σκαλιά. Δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν ένα κάθετο τοίχο, όμως, έτσι. Δηλαδή, ο διασώστης μπορεί να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα τοίχο 2 μέτρα. Αυτό δεν μπορεί, προφανώς. Άρα, έχει τους περιορισμούς, αλλά καλύπτει, δουλεύει συμπληρωματικά, δηλαδή, με τις ομάδες των διασωστών. Να πω και αυτή τη διαφάνεια και μετά να κάνω μια μικρή διακοπή, να δω αν έχετε κάποια ερώτηση. Αυτό εδώ είναι το τέταρτο είδος drone.
που χρησιμοποιήσαμε είναι το Situational Awareness Drone. Αυτό το drone δεν είναι ακριβώς. Υπάρχουν και drone που είναι πολύ μικρά, πολύ μικρότερα δηλαδή. Τα κλασικά τα drone, αυτά τα Mavic και όλα αυτά, αυτού του μεγέθους, δηλαδή τα drone που είναι μεγέθους μια τσάντα λάπτοπ. Αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο, όπως βλέπετε. Η ιδέα είναι αυτό, να βρίσκεται κοντά στην ομάδα, χωρίς να χρειάζεται να το έχει υπό τον έλεγχο της η ομάδα. Αυτό το έχει υπό τον έλεγχο του το workstation που ασχολείται με τα drones, που είναι σε άμεση επαφή, μπορεί και δίπλα, με το command center. Όχι απαραίτητα δίπλα, αλλά άλλη μονάδα, έτσι, είναι άλλη ομάδα που χειρίζεται ειδικά τα drones σε ένα workstation. Αυτό λοιπόν το drone έχει την ικανότητα να κουβαλάει πολύ καλές κάμερες υψηλής ευκρίνειας, μεγάλους zoom κάμερες, θερμικές κάμερες, φώτα, μικρόφωνα, μεγάφωνα, ό,τι επιλέξουμε εμείς να μεταφέρει. Είναι ο σκελετός του είναι drone που είναι ικανό να μεταφέρει αρκετά μεγάλο βάρος, που σημαίνει ότι και ο εξοπλισμός, ο συνοδευτικός για τους διασώστες, μπορεί να είναι κάποιου σημαντικού, ας πούμε, βάρους. Και οι μπαταρίες επίσης μπορεί να είναι αρκετά βαριές, που σημαίνει ότι μπορεί να μείνει στον αέρα αρκετό χρονικό διάστημα. Όταν λέμε αρκετό χρονικό διάστημα, εννοούμε κάτι το οποίο θα είναι τουλάχιστον 20 με 40 λεπτά. Έτσι. Αν είναι λιγότερο από 20 λεπτά, είναι λίγο προβληματικό. Αν και το mapping, για παράδειγμα, τα drones τα μικρά που είδατε πριν, αυτά εδώ, μπορούμε να τα κάνουμε να έχουν δηλαδή κάποιο σχέδιο πτήσης στο καθένα που να τους σπαταλά κατά κάποιο τρόπο την μπαταρία και να ο χρόνος πτήσης τους να είναι maximum 20 λεπτά, αλλά έχοντας 5 τέτοια drone και έχοντας ένα γρήγορο σχέδιο πτήσης, τα 20 λεπτά είναι αρκετά για να μας φτιάξουν το 3D model που θέλουμε για μια έκταση που μπορεί να είναι μπορεί και 1,5 χιλιόμετρο, ας πούμε, 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο. Θέλω να πω, αν κάνει τη δουλειά που θέλουμε μέσα σε 20 λεπτά, είμαστε εντάξει. Αυτό εδώ που είναι drone επιτήρησης, προφανώς θέλουμε να έχει εξοικονόμηση μπαταρίας ή το ωφέλιμο φορτίο που έχει να το χρησιμοποιήσουμε για να έχει μεγαλύτερη μπαταρία. Να κάνω εδώ μία διακοπή, μικρή, κάνα 5 λεπτό, να δω αν έχουμε κάποια ερώτηση. Και να κάνετε κι εσείς και ένα διάλειμμα. Όχι απαραίτητα, δεν θα κλείσω εδώ τίποτα, απλά θέλω να κάνω μία παύση, να δω τι υπάρχει από ερωτήσεις. Προηγούμενες συναντήσεις βιντεοσκοπημένες, ναι, είναι θα το δείτε και στο τέλος, είναι το link με τη σελίδα. Προς το παρόν είναι εκεί και θα βγάλουμε και κάποια ανακοίνωση αν τα μαζέψουμε κάπου πιο κεντρικά στην Ένωση Πληροφορικών. Στην επανείχνευση μπορεί να οδηγήσει διασώσεις κοντά στους ζωντανούς εμπλεγμένους σε σεισμό. Ναι, προφανώς το πρόβλημα, αν αυτό πάμε να το κάνουμε με τα drones, την ανείχνευση εννοώ θυμάτων, το πρόβλημα με τα drones είναι ότι μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο επιφανειακά ή μπορούμε να κοιτάξουμε καταπλακωμένα θύματα, αλλά κάτι να φαίνεται σε κάτωψη, σε κάμερα. Θα το δείτε στο τέλος. Αυτό. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι να το κάνεις αυτό αυτόματα. Το βασικό μας πρόβλημα είναι να βρούμε θύματα τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα στα ερείπια και όσο πιο βαθιά είναι στα ερείπια, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα εντοπίσουμε. Είτε με αυτές τις τεχνολογίες, είτε και γενικά, έτσι. Με οποιαδήποτε τεχνολογία. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Αν μπορούν να μπουν τα drone σε ανθρακοριχεία, σπηλιές κτλ. Ναι. Ανάλογα με το περιστατικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί drone ανάλογου μεγέθους. Δηλαδή, σε μια σπηλιά, μια χαρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μικρά τα drone σε αυτά τα Mavic. Αυτά που έχουμε εδώ που κάνουν χαρτογράφηση δηλαδή. Αυτά είναι τα κλασικά κατηγορίας, ας πούμε, Mavic drones, τα οποία είναι μεγέθους, ας πούμε, από τη μία άκρη του έλικα μέχρι την άλλη άκρη του έλικα, είναι, ξέρω εγώ,
ας πούμε 40 εκατοστά, νομίζω και πολλά λέω. Αν έχουν ενεργοποιημένο και σύστημα αυτόματης αποφυγής σύγκρουσης, είναι ακόμα πιο εύκολο ο χειρισμός τους, ακόμα και μέσα σε σπηλιά και σε ορυχεία. Το πρόβλημά μας δεν είναι της πλοήγησης, αυτό λίγο πολύ έχει λυθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το να μην πέσει πάνω σε κάποιο εμπόδιο. Υπάρχουν και drones που ακόμα και αν δεν θέλουμε να έχουν σύστημα αποφυγής, το λέω αυτό σαν παρένθεση, μπορεί να θέλουμε τον drone να περάσει μέσα από μια τρύπα. Τα συστήματα αποφυγής συγκρούσεων που έχουν τα drones δεν του επιτρέπουν να περάσει, αν είναι πολύ στενή τρύπα, παρότι μπορεί να χωράει. Γιατί οι αλγόριθμοι έχουν υπολογίσει να έχει απόσταση τουλάχιστον μισό μέτρο, ας πούμε, από κάθε πλευρά. Αν η τρύπα χωράει τον drone, αλλά δεν είναι πιο μεγάλη, δηλαδή είναι ένα μέτρο ή και λιγότερο από ένα μέτρο διάμετρο, δεν θα το αφήσει να περάσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ή θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε τελείως τον αλγόριθμο, ή να βρούμε μηχανικό τρόπο να αποφύγει τη σύγκρουση. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, drones τα οποία είναι μέσα σε μια πλαστική φούσκα, σαν προφυλακτήρες, αλλά σφαιρική. Οπότε, και να χτυπήσει κάπου με δύναμη, δεν θα πάθει ζημιά τον drone. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή και μηχανικές απλές λύσεις πάνω σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η αποφυγή συγκρούσεων σε πολύ κλειστούς χώρους. Το πρόβλημα είναι να έχεις καλή αντίληψη το πού βρίσκεσαι, γιατί είναι πολύ εύκολο να χάσεις τον προσανατολισμό σου πετώντας ένα drone μέσα σε κλειστό χώρο. Και το δεύτερο είναι ότι ο χώρος μπορεί να μην επιτρέπει να βάλεις drone μέσα, γιατί μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τοξικά αέρια. Μπορεί να έχει πολύ σκόνη. Μπορεί να έχει φωτιά. Βάζοντας ένα drone, εσύ βάζοντας δηλαδή ανεμιστήρες μέσα εκεί, κάνει την κατάσταση πολύ χειρότερη. Εντάξει, άρα μπορεί να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί drone. Για τα link και τα σχετικά, για να μην κόψω τώρα την παρουσίαση, επειδή θέλω να συνεχίσω, να μην χάσουμε χρόνο, θα κοιτάξω κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα γίνει πολύ αργά απόψε ή αύριο, θα κοιτάξω να ανέβει το βίντεο και η παρουσίαση. Θα δείτε ότι θα βγει κάποια σχετική ανάρτηση, όπως βγει για τις προηγούμενες παρουσιάσεις, τουλάχιστον τις δικές μου που είναι έτοιμες εννοώ, για τις υπόλοιπες επίσης θα ετοιμάσουμε κάποια links. Στο τέλος της κάθε παρουσίασης υπάρχουν είναι τα ίδια links. Θα μπείτε, είναι μία σελίδα, θα τη δείξω πολύ γρήγορα απλά για να δείτε ποια είναι. Μία σελίδα που είναι οι παρουσιάσεις τα βιντεοσκοπημένες, το πρώτο στο YouTube, και η δεύτερη που είναι σε κάποιους καταλόγους που θα τους δείτε αναπαρουσίαση στην ανάρτηση που θα βγει στις σελίδες της Ένωσης Πληροφορικών, που βρίσκεται η αντίστοιχη παρουσίαση αυτή που βλέπετε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε λίγο γρήγορα να συνεχίσω για να προλάβουμε να την τελειώσουμε. Μία σύνοψη σχετικά με τους sensors, τι μπορούμε να μεταφέρουμε στο όλο αυτό, ας πούμε, στο σύνολο από τα διαφορετικά drones. Είναι μια λίστα εδώ που βλέπετε από πράγματα που είναι σε κάποιο από τα drones. Υπάρχουν πράγματα που δεν προλαβαίνουμε τώρα, βέβαια, να τα πούμε, όπως το τελευταίο που λέει η δυνατότητα να υπάρχει αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης, αν για παράδειγμα κλείσει ο κινητήρας, πάθει ζημιά, ας πούμε, κινητήρας σε κάποιο από τα μεγάλα drones. Αυτά τα μεγάλα drones έχουν αρκετό βάρος, έτσι. Είναι κάποιες δεκάδες κιλά, όχι δεκάδες, είναι πάντως πάνω από 10 κιλά. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις, ανεξάρτητα ακόμα και άδειο να είναι το drone, αυτό το μεγέθος τα μεγάλα drones είναι κάποια κιλά, αρκετά κιλά, δεν είναι μισό κιλό όπως είναι τα Mavic. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια τέτοια συσκευή φτάμενη και ξαφνικά να πέσει από τον ουρανό. Είναι επικίνδυνο, έτσι, ακόμα και με τα μικρά drones είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που έχουν ενσωματωθεί ή που τους αναπτύξαμε εμείς για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εδώ βλέπετε μια περίληψη τι πλεονεκτήματα μας δίνουν στις επιχειρήσεις. Ειδικά μιλάμε για τα drones, έτσι, δεν έχουμε μιλήσει. Έχουμε μιλήσει για τα Smurf. Εδώ είναι ειδικά για τα drone. Τι παραπάνω δηλαδή μπορούν να μας προσφέρουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ξαναλέω, δεν μπαίνουμε σε ανάλυση τώρα
το επιχειρησιακό κομμάτι, γιατί η παρουσίασή μας εδώ είναι για το κομμάτι της πληροφορικής. Άρα εδώ μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, να σας πω, που δεν το αναφέρει εδώ, ότι για να μπορέσουν να μεταφερθούν όλα αυτά τα δεδομένα, προφανώς χρειάζεται κάποιο τοπικό ασύρματο δίκτυο. Συνήθως προτιμούμε να είναι κάτι πολύ πιο ανθεκτικό από Wi-Fi. Το Wi-Fi δεν είναι καλό σαν τεχνολογία για τέτοια περιστατικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη εξασθένιση καθώς μπαίνεις μέσα σε ερείπια ή αν υπάρχουν κοντά μεγάλες μεταλλικές κατασκευές ή αν υπάρχουν κοντά γραμμές με υψηλής τάσης. Εντάξει, θέλουμε δηλαδή τεχνολογίες δικτύωσης πολύ ανθεκτικές. Αυτό σημαίνει ή πολύ κατανεμημένες, mesh networking και τέτοια πράγματα, ή οι συσκευές που χρησιμοποιούμε να μιλάνε μεταξύ τους, να είναι δηλαδή επίπεδο IoT. Αν έχουμε αισθητήρες βιομετρικούς πάνω στο διασώστη, η συσκευή η ίδια, ο αισθητήρας ο ίδιος δηλαδή, να στέλνει τα δεδομένα του στην πιο κοντινή συσκευή, στο tablet ας πούμε του team leader, του αρχηγού της ομάδας που μπορεί να βρίσκεται 10-20 μέτρα μακριά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταλεί το βιομετρικό του πακέτο, ας πούμε, τα δεδομένα στο command center κατευθείαν. Άρα μπορούμε να έχουμε τεχνολογίες πολύ μικρότερης εμβέλειας, αλλά πολύ πιο ανθεκτικές. Εδώ, ειδικά για τα drone, έστω ότι χρησιμοποιούμε κάποια συμβατική τεχνολογία, όπως είναι το Wi-Fi ή το 4G ή 5G, αξίζει να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα, για να μπορούν να ανταλλάσσουν οι συσκευές αυτές και τα οχήματα και τα ρομποτικά οχήματα και οι πλατφόρμες και όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους, όλες αυτές τις πληροφορίες, όλα αυτά τα δεδομένα, υπάρχει από κάτω μια ολόκληρη υποδομή στημένη ειδικά για τη μεταφορά των δεδομένων, όχι μόνο του Wi-Fi δηλαδή κομματιού, αλλά γενικά της διαχείρισης των data flows, και το οποίο λίγο πολύ σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα, αυτό που προτιμούν οι technical partners είναι δοκιμασμένες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα Kafka Streams, JSON πακέτα, συνήθως, δηλαδή σχεδόν όλα περνάνε σαν JSON πακέτα, ακόμα και τα video streaming, κάποια είναι binary, αλλά αν μπορούν να το κάνουν σε JSON, encoded δηλαδή πράγματα να περνάνε σαν text, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα και στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων και στο logging και παντού. Προφανώς με συμπίεση και με πρωτόκολλα ασφάλειας και με όλα τα σχετικά, έτσι. Να προχωρήσω τώρα λίγο παρακάτω. Δώστε μου ένα λεπτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μία εργασία που ετοιμάσαμε με την ομάδα διάσωσης. Έχει να κάνει με τις τεχνολογίες αυτές που κουβεντιάσαμε πριν, αλλά πιο εστιασμένες στα δύο περιστατικά, στη μάνδρα και στο μάτι, σχετικά με τεχνολογίες που είχαμε ή που θα θέλαμε να έχουμε. Άρα λοιπόν, να δούμε, και απλά να πω ότι τώρα αυτό που κοιτάζω είναι να δω αν το έχω εδώ δίπλα, αλλά δεν το έχω. Εντάξει, δεν πειράζει, το είναι στο τέλος της αναφορές. Αυτό που κάναμε εδώ με την εργασία είναι ότι φτιάξαμε ένα paper για το ISCRAM το συνέδριο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα του αντικειμένου, του τομέα, ας πούμε, του διασωστικού, ας πούμε, διασωστικών τεχνολογίων. Το 2020, παρουσιάστηκε το 2021 και πήγε πολύ καλά, ήταν έτσι ενδιαφέρον, ας πούμε, για την κοινότητα εκεί, και τους εξηγήσαμε, έχοντας ως παράδειγμα τις δύο αυτές περιπτώσεις, πώς είδαμε τα πράγματα και το τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε. Δεν θα μπω τώρα, δεν θα φάω εδώ χρόνο να τα εξηγήσουμε, απλά να θυμίσω ότι το 2017 έγινε η πλημμύρα στη Μάνδρα. Είχε σχέση με τις πυρκαγιές που είχαν γίνει ακριβώς δίπλα στον ορεινό όγκο εκεί πέρα από πάνω, και που έκδισαν ουσιαστικά την πλαγιά και είχαν σαν αποτέλεσμα. Οι πυρκαγιές έγιναν, ας πούμε, τον Ιούλιο
Και μετά από μερικούς μήνες, τον Νοέμβριο, λόγω της πολύ έτσι, έντονης βροχόπτωσης, έγινε όλη η πλημμύρα, λασποπλημμύρα ουσιαστικά ήταν, από την πλαγιά και μπήκε μέσα στην πόλη. Αυτό έχει να κάνει με τις τεχνολογίες και τα πράγματα που αναπτύξαμε, που θα μπορούσαμε να τα είχαμε διαθέσιμα, αν υπήρχαν ενώ εμπορικά διαθέσιμα και τα είχε η πολιτική προστασία, τα πράγματα που αναπτύξαμε σε ένα από τα project που ήταν το SEND, που, από αυτά που έδειξα στην αρχή, που ήταν για τη συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στην περιοχή για να ενημερώνονται πολύ τακτικά, όχι κάθε 2-3 χρόνια, αλλά πολύ πιο τακτικά, οι υδρογραφικοί χάρτες και η επικινδυνότητα σε ρέματα και σε γέφυρες και όλα αυτά. Το ΜΑΤ είναι λίγο πιο πρόσφατο και λίγο πιο γνωστό, γιατί ασχολήθηκε ο κόσμος λίγο περισσότερο. Είδαμε και πριν φωτογραφίες, δεν θα φάω εδώ πέρα χρόνο να το εξηγήσουμε πάλι, απλά να αναφέρω ότι εδώ το πολύ βασικό, όπως είπαμε και πριν, είναι να υπάρχει καλή αντίληψη της περιοχής, το πώς επιχειρούμε δηλαδή στην περιοχή, και ό,τι άλλη εξωτερική πληροφορία έχουμε διαθέσιμη, όπως για παράδειγμα εδώ τις καιρικές συνθήκες. Αν τότε είχαμε δηλαδή έγκαιρη προειδοποίηση σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και έχοντας και τηλεπισκόπηση της περιοχής, θα μπορούσαμε να βλέψουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα, παρά τα όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τηλεπικοινωνιών και όλα τα σχετικά. Ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα τηλεπισκόπησης δορυφορικό είναι αυτό. Επίσης, δορυφορική εικόνα, συνθετική βέβαια, έχουν προσθεθεί και άλλα πράγματα επάνω, όπως οι ακτογραμμές και τα σχετικά. Τι συνέβη εκείνη την ημέρα σε σχέση με τις πυρκαγιές? Υπήρχαν τρεις εστίες, δύο μεγάλες στην Αττική. Στην Κινέτα είναι αυτή που βλέπετε στη μέση, πολύ μεγαλύτερη, υπήρχε νωρίτερα. Βλέπετε και τον καπνό που πηγαίνει προς τα δεξιά. Και δεξιά-δεξιά βλέπετε το ξεκίνημα ουσιαστικά, όχι το ξεκίνημα, γύρω στις 5 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, στο ΜΑΤΙ. Βλέπετε ότι οπτικά φαίνεται ότι είναι μικρότερη πυρκαγιά, έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι επειδή εδώ βλέπουμε μια πολύ απομακρυσμένη εικόνα, δεν έχουμε την τηλεπισκόπηση. Καταρχήν δεν υπήρχε διαθέσιμη live αυτή η εικόνα, έτσι. Υπήρχε δηλαδή στο σύστημα της πυροσβεστικής, αλλά δεν υπήρχαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Μία πληροφορία που δεν υπήρχε, ας πούμε, ενσωματωμένη εδώ, θα ήταν ότι η πυρκαγιά που βρίσκεται δεξιά πάνω από το ΜΑΤΙ, εκεί στην Ανατολική Αττική, ήταν πολύ επικίνδυνη να επεκταθεί, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί δυτικοί άνεμοι, που θα έσπρωχαν οπωσδήποτε την πυρκαγιά προς την παραλία, και η μορφολογία της περιοχής που ευνοούσε ακόμα περισσότερο, και η ξηρασία, που ήταν πολύ μεγάλη ξηρασία, πολύ μεγάλη θερμοκρασία, ευνοούσε πάρα πολύ την επέκταση της πυρκαγιάς. Θα μπορούσε δηλαδή εδώ να επισημανθεί ο κίνδυνος αρκετά νωρίς. Εδώ είναι μια εικόνα μετά το γεγονός, έτσι. Το έχω βάλει εδώ απλά για να δείτε. Είναι του μιας εργασίας που έβγαλε η ομάδα του Καποδιστριακού, Λέκας και Λαγουβάρδος κτλ. Που ήταν με μετρήσεις και δορυφορικές εικόνες που κάνανε μετά την πυρκαγιά και βγάλανε το πώς κινήθηκε και με την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε. Όπως βλέπετε, στα τελικά της στάδια είχε ταχύτητα 4 χιλιόμετρων την ώρα, έτσι. Και 4,1 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι αργό βάδισμα. Μπορεί να φαίνεται εύκολο να πει κάποιος ότι εντάξει, κάποιος που τρέχει θα την αποφύγει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί φανταστείτε ότι είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει έκταση 2 χιλιόμετρα. Δεν το βλέπεις, γιατί μπροστά από το μέτωπο, θυμηθείτε ότι είναι δυτική άνεμη, μπροστά από το μέτωπο όλη η περιοχή είναι καλυμμένη με καπνούς. Δηλαδή δεν βλέπεις που είναι το μέτωπο, δεν ξέρεις αν πρέπει να τρέξεις προς τα βόρεια ή προς τα νότια ή προς τη θάλασσα. Και η πυρκαγιά αυτή ήταν αρκετά γρήγορη ώστε να φτάσει μέσα σε 15-20 λεπτά στην παραλία, να διασχίσει δηλαδή μια απόσταση 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρων μέσα σε 20 λεπτά. Αυτό το βάζω εδώ σαν παράδειγμα, γιατί υπάρχουν σήμερα συστήματα τα οποία κάνουν πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Δηλαδή,
ανάλογα με το αν έχουμε περάσει βέβαια τα αντίστοιχα στοιχεία μέσα στην πλατφόρμα. Ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα με το μέτωπο που υπάρχει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να σου προβλέψει τις επόμενες λίγες ώρες πώς θα επεκταθεί η πυρκαγιά. Και είναι εξαιρετικό εργαλείο βέβαια που το έχει η πυροσβεστική και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Προφανώς δεν είναι τόσο απλό απλά να πολλαπλασιάσει την ταχύτητα επί το χρόνο. Πρέπει να λάβεις υπόψη πολλά πράγματα. Εμάς εδώ ως πληροφορικούς μας ενδιαφέρει σαν σύστημα προσομοίωσης κυρίως. Δηλαδή εδώ εφαρμόζονται αλγόριθμοι, για παράδειγμα, ακόμα και οι πιο συμβατικές ας πούμε, προσεγγίσεις τύπου Monte Carlo, Μαρκοβιανά, χίλια δύο πράγματα. Regression μοντέλα, μηχανικής μάθησης, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε εδώ. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει εδώ στο επίπεδο της πληροφορικής ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα πρόβλεψης και προσομοίωσης που μπορούν να ενσωματωθούν μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Και εδώ απλά έτσι μια εικόνα για να καταλάβετε πόσο διαφορετικό είναι να το βλέπουμε από το επίπεδο της τηλεπισκόπησης, ακόμα και τη στιγμή που συμβαίνει, έτσι. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό και πόσο διαφορετικό είναι αυτό για την ομάδα που βρίσκεται μέσα στο πεδίο. Το αναφέρω αυτό γιατί σκεφτείτε ότι ό,τι αναφέραμε πριν ως προς τις τηλεπικοινωνίες, τα data flows, όλα αυτά τα πράγματα, είναι πληροφορία που ανταλλάσσουμε από την ομάδα που επιχειρεί, από αυτούς που βρίσκονται εδώ δηλαδή, σε αυτό που βλέπετε εδώ, με το command center που βλέπει το χάρτη το δορυφορικό, εφόσον είναι διαθέσιμο. Αυτά είναι πράγματα καθαρά τεχνικά, πέρα από το πώς επιχειρεί η ομάδα διασωστικά. Το κομμάτι της πληροφορικής, δηλαδή αυτό που μας απασχολεί εμάς να μελετήσουμε, είναι σε τεχνικό επίπεδο πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία έτσι, σύνοψη, από εκεί που είμαστε από χρόνο. Okay. Εδώ υπάρχει μία σύνοψη για το... πιο πολύ για το επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά με έμφαση στις τεχνικές, στις τεχνολογίες μάλλον και στις συσκευές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πρώτο και κύριο που αναφέρουμε εδώ δεν είναι βέβαια το πρώτο επιχειρησιακό. Το πρώτο επιχειρησιακό προφανώς είναι η ασφάλεια των διασωστών, αλλά το πρώτο σε τεχνικό επίπεδο είναι οι τηλεπικοινωνίες. Να διασφαλίσουμε την αξιόπιστη ροή δεδομένων από και προς την ομάδα του πεδίου, δηλαδή μεταξύ της ομάδας του πεδίου και του Command Center, πολλές φορές και ανάμεσα στα μέλη της ίδιας ομάδας, δεν είναι πάντα εξασφαλισμένο ότι θα μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Οι πυροσβέστες, για παράδειγμα, έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα το πώς μπαίνουν σε ένα κτίριο που έχει φωτιά με πυκνό καπνό, για να μην χαθούν μεταξύ τους. Πέρα του ότι έχουν ασυρμά τους, πρέπει να ξέρουν πώς θα επικοινωνήσουν και πώς θα συντονιστούν. Δεν μπορούν, θέλω να πω, οι τεχνολογίες να λύσουν τα πάντα. Έχουν συγκεκριμένους τρόπους να το κάνουν αυτό. Και αυτά μπορούν να υποβοηθηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν έχουμε τις κατάλληλες τεχνολογίες. Από αυτό που αναφέρει εδώ, κάτι άλλο που ίσως έχει ενδιαφέρον είναι εκεί στο τρίτο bullet που λέει Decentralized and Autonomous Deployment Plans. Εδώ περιλαμβάνει δύο πράγματα. Πρώτον, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της δικτύωσης, καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες μας βολεύει πάρα πολύ η υποδομή, η δικτυακή, να είναι τύπου mesh networking ή κάτι τέλος πάντων που να είναι έστω peer-to-peer. Να μην βασιζόμαστε σε κάποιο κεντρικό κόμβο δρομολόγησης πακέτων, γιατί δεν ξέρουμε πρώτον αν θα έχουμε επαφή με αυτόν, τον κεντρικό κόμβο, και δεύτερον αν θα μπορούμε να το στήσουμε. Δηλαδή σε κάποια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν ξέρουμε ότι θα έχουμε διαθέσιμο τίποτα ως υποδομή. Ούτε το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, ούτε καν ρεύμα. Αν πέσει το ρεύμα, αυτομάτως απενεργοποιούνται τα πάντα κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα σχετικά. Έτσι. Δηλαδή δουλεύουν κάποιες ώρες λίγες και μετά τέλος. Άρα μας βολεύει να έχουμε αποκεντρωμένα μοντέλα δικτύωσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τα deployment plans. Εδώ έρχεται
το κουβέντα που κάναμε πριν για τα drones, θέλουμε να έχουμε sensors ή ακόμα και relays, ας πούμε, για τις τηλεπικοινωνίες, που να μπορούμε να τα κάνουμε deploy στο πεδίο. Αν δεν έχουμε κανένα άλλο μέσο να μιλήσουμε με κάποιον που είναι πίσω από ένα βουνό, για παράδειγμα, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε μια κινητή κεραία ή ακόμα και ένα υπτάμενο μέσο να κάνει ανακατεύθυνση, το δρομολόγηση, ας πούμε, των πακέτων των δεδομένων. Υπάρχουν για τους ασυρμάτους, VHF, UHF κτλ. Θέλουμε να το έχουμε και για τα δεδομένα. Αν έχουμε ένα βίντεο streaming, ας πούμε, από το σημείο, πρέπει να μπορούμε να το στείλουμε κάποια χιλιόμετρα μακριά, ακόμα και αν μεσολαβούν εμπόδια. Και με υποδομή που δεν είναι σταθερή. Γιατί, ας πούμε, έχουν πέσει οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε δίκτυο, να βρούμε ίντερνετ δηλαδή, με ό,τι έχουμε διαθέσιμο μαζί μας. Υπάρχουν και πιο γενικές λύσεις, όπως είναι τα δορυφορικά κινητά τηλέφωνα, αλλά είναι πολύ περιορισμένου bandwidth, δεν μπορείς να μεταφέρεις εύκολα βίντεο και είναι και πανάκριβα, έτσι δεν το συζητάμε, δεν μπορείς δηλαδή να στήσεις ολόκληρο δίκτυο και ολόκληρη επιχείρηση πάνω σε δορυφορικά κινητά τηλέφωνα. Εντάξει, τα άλλα νομίζω μπορούμε να τα περάσουμε, δεν είναι και τόσο θέματα πληροφορικής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κενά που παρατηρήσαμε πάλι σε τεχνολογικό επίπεδο, βλέπετε ότι στο πρώτο bullet, στα πρώτα δύο μάλλον bullets, λέει για την μη διαθεσιμότητα των δικτύων που θεωρούμε δεδομένα εμείς σήμερα, όπως είναι η κινητή τηλεφωνίας ή σταθερές γραμμές τηλεφωνίας. Ακόμα και οι συσκευές RF, οι ασύρματες δηλαδή, συσκευές με τα κλασικά VHF και UHF, μπορεί να μην λειτουργούν για διάφορους λόγους, λόγω παρεμβολών, λόγω υπερφόρτωσης, λόγω του ότι στο ίδιο κανάλι θα μιλούν πολύ. Μπορεί στο ίδιο κανάλι που θα έπρεπε να μιλάνε κάποιοι να μην μιλάνε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπήρξε, ας πούμε, στο μάτι. Λόγω έλλειψης, ας πούμε, οργάνωσης και συντονισμού δεν μπορούσαν να μιλήσουν τα υπτάμενα μέσα με το έδαφος, με ομάδες εδάφους τέλος πάντων. Διάφορα τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι αμιγώς τεχνικά, μπορεί να είναι και μίξη προβλημάτων τεχνικών και διαδικασιών και πρωτοκόλλων, δηλαδή το πώς γίνονται οι ενέργειες. Πολύ σημαντικό είναι το τρίτο, που βλέπετε ότι είναι και με bold. Όταν υπερφορτώνονται τα δίκτυα, αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στο μάτι, το είδαμε και σε άλλα περιστατικά, όταν υπερφορτώνονται τα δίκτυα δεδομένων, δηλαδή και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι δίκτυα δεδομένων στην πράξη, στατιστική πολυπλεξία κάνουν, έτσι. Βλέπουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις βολεύει, όπως ανέφερα και νωρίτερα, πάρα πολύ το messaging. Όσο πιο μικρό είναι το μήνυμα, αν δηλαδή δεν στείλουμε, ξέρω εγώ, πολύ μεγάλες ανάλυσης εικόνες, αν είναι ένα απλό text, συνήθως θα φύγει αμέσως. Όσο φορτωμένο να είναι και το δίκτυο, αν υπάρχει σύνδεση έστω με μια μακρινή κεραία 3G, ξέρω εγώ, ή ακόμα και χειρότερα, με χαμηλότερο rate, ας πούμε, σύνδεση, το μήνυμα θα φύγει. Ακόμα και όταν υπάρχει πρόβλημα, θα καθυστερήσει 2-3 λεπτά, κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί που πρέπει. Το ίδιο ισχύει για το messaging που έχουμε στα chat, τύπου Facebook δηλαδή, τύπου WhatsApp, τα απλά τα SMS, Viber, οτιδήποτε. Δούλεψαν πάρα πολύ και δουλεύουν ακόμα και σήμερα, όταν δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες, είναι ένα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο και για τις διαδραστικές ομάδες να μιλήσουν μεταξύ τους, αν δεν μπορούν να μιλήσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο μάτι ήταν το Google Maps και γενικά χρησιμοποιούμε εργαλεία χαρτογράφησης ανοιχτής πρόσβασης για να μπορούν να είναι διαθέσιμα από πολλούς ανθρώπους, ακόμα και όταν δεν έχουμε εγκατεστημένο, ας πούμε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τους χάρτες. Όταν έχουμε ένα εργαλείο που είναι γενικά διαθέσιμο, εφόσον βέβαια έχει ίντερνετ, έτσι,
που είναι γενικά διαθέσιμο και μπορείς να μπεις και να δεις στο χάρτη κάποια πράγματα. Το χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ, όπως επίσης και τις προβλέψεις καιρού, το χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο μάτι, όταν θέλαμε να χαρτογραφήσουμε περιοχές κάλυψης, όταν θέλαμε να βρούμε δρόμους, αν είμαστε σε αυτό το δρόμο ή στο διπλανό δρόμο, όταν θέλαμε να δούμε σε ποιο σπίτι είμαστε αυτή τη στιγμή, ποιο σπίτι κοιτάζουμε, το τάδε νούμερο ή το άλλο νούμερο, έτσι. Πολύ χρήσιμο εργαλείο, εξαιρετικά σημαντικό για το situation awareness που είπαμε προηγουμένως. Ένα άλλο πράγμα που δεν έχει, έτσι, δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, είναι εργαλεία ιατροδικαστικής φύσης. Δεν χρειάζεται τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, ήταν και πολύ ευχάριστες. Η ουσία είναι ότι τη στιγμή που κάνουμε την έρευνα, πρέπει να μπορούμε αρκετά εύκολα και γρήγορα να ξέρουμε αν αυτό που κοιτάζουμε πρέπει να το μελετήσουμε περισσότερο ή όχι, να το πω έτσι απλά. Σε μια περιοχή μεγάλη όπως ήταν στο μάτι, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν όχι μόνο θύματα, υπήρχαν καμένα ζώα, υπήρχαν καμένα αυτοκίνητα, πλαστικά, πράγματα τα οποία δεν ήξερες τι είναι. Έβλεπες μπροστά σου ένα καμένο σωρό, δεν ήξερες τι είναι, αν είναι, ας πούμε, καν κάποιου ζώου ή ανθρώπου κτλ. Ή υπήρχαν ευρήματα τα οποία δεν ξέραμε αν ήταν ανθρώπινα ή όχι. Και στις λιγότερο έτσι δύσκολες περιπτώσεις, όταν έχουμε, ας πούμε, τραυματισμένους, που θέλουμε να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι, να ενημερώσουμε δηλαδή τους δικούς τους ότι ναι, είναι στο τάδε νοσοκομείο, υπάρχουν πλέον τεχνολογίες, μάλιστα φτιάξαμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο στο πρόγραμμα το Ingenious, που κάνει αναγνώριση προσώπου, ακόμα και όταν είναι μερικώς επικαλυμμένο. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιον που έχει, μόνο εδώ να φαίνεται, φανταστείτε κάποιον που έχει επίδεσμο στο μισό πρόσωπο ή έχει αίματα στο μισό πρόσωπο, ή είναι καμένος τέλος πάντων, έχει διάφορα πράγματα, και θέλουμε να αναγνωρίσουμε ποιος είναι, για να ξέρουμε ποιον να ενημερώσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο, αναπτύξαμε ένα τέτοιο σύστημα που κάνει αναγνώριση προσώπου ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει. Χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις για την κλασική αναγνώριση, δηλαδή για την ταυτοπροσωπία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αναπτύχθηκε ειδικά για διασωστικές επιχειρήσεις, για κάτι σαν και αυτό που αναφέρω. Για αναγνώριση, για ταυτοποίηση δηλαδή θυμάτων αγνώστων στοιχείων. Που είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στα νοσοκομεία. Σκεφτείτε πόσο χρόνος πέρασε στο δυστύχημα στα Τέμπη, για παράδειγμα, μέχρι να ταυτοποιηθούν όλοι. Ακόμα και αυτοί που είχαν μεταφερθεί ήδη στα νοσοκομεία, εννοούμε, έτσι. Αν κάποιος μεταφέρεται μόνος του, χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο φίλο ή συγγενή κτλ., σε ένα νοσοκομείο χωρίς χαρτιά, θα πρέπει κάπως να βρούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Το άλλο για το orientation και το mapping το αναφέραμε. Το τελευταίο, εντάξει, απλά το αναφέρω να το ξέρετε. Πολύ απλά εργαλεία όπως ένα σημείωμα πάνω σε μια πόρτα είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε λίγο πιο συστηματικό, θα είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμο για τις διαθεστικές επιχειρήσεις, ειδικά στο κομμάτι της έρευνας. Το δεύτερο από το τέλος, που λέει denied access, είναι, κολλάει με την περίπτωση του remote sensing, δηλαδή αν σε κάποια έρευνα, σε σπίτια ή σε περιοχές που είναι δύσκολη η πρόσβαση, εμείς θα πάμε κάμποσο χρόνο να στήσουμε γραμμές σκηνιών και όλα αυτά τα πράγματα, απλά και μόνο για να ανέβουμε σε μια ταράτσα ή να κατέβουμε σε ένα φρεάτιο να δούμε αν υπάρχουν θύματα. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε ίσως σε 5 λεπτά με κάποιο drone ή με κάποια σύρματη κάμερα, σε κάποιο fiber optic, δηλαδή μέσα από κάποια τρύπα. Έτσι, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Είμαστε στο 33. Θα λίγο πίσω στον χρόνο. Λοιπόν, εδώ μία σύνοψη των προτεραιοτήτων και των πραγμάτων που μπορούν να βελτιωθούν με τεχνολογίες. Δεν θα τα πω αναλυτικά, για να το χωρίσουμε λίγο πιο γρήγορα.
Πρώτη προτεραιότητα, safety. Για παράδειγμα, βιομετρικούς sensors στους διασώστες. Βιομετρικά δεν εννοούμε απλά να καταγράφουμε τον καρδιακό του παλμό όπως κάνουμε όταν πάμε, ξέρω, για τρέξιμο, αλλά να παρακολουθούμε καθώς βρίσκεται μέσα στο πεδίο και κάνει τη δουλειά του, για κάποιο έκτακτο περιστατικό. Αν πέσει, για παράδειγμα, έτσι. Αν λιποθυμήσει, αν τον χτυπήσει κάτι στο κεφάλι, του πέσει κάτι στο κεφάλι, τέτοια πράγματα. Αυτά πρέπει αυτομάτως να μπορούν να ανεχνευθούν και να φύγει κάποιο alert στο command center ή στον αρχηγό της ομάδας και να πάνε κατευθείαν και να τον βρουν. Τηλεπικοινωνίες, το είπαμε, δεν επεκτείνουμε. Το situational awareness, επίσης το είπα, δεν το επεκτείνουμε. Απλά σκεφτείτε ότι το situational awareness είναι και στο τοπικό επίπεδο, η ομάδα δηλαδή, ακόμα και ο καθένας μόνος του, να έχει επίγνωση του τι υπάρχει γύρω του από άποψη κινδύνων, και το, μέχρι και στο command center να έχει μια γενική επισκόπηση του περιστατικού, όπως είπαμε, με δορυφορικές εικόνες ή με οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο. Logistics, το περνάω. Το missing persons victim identification, ένα παράδειγμα είναι αυτό που είπα πριν με το facial recognition. Και το last mile gap, επίσης το ανέφερα πριν, που είναι για την οργάνωση και για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να δει την προηγούμενη παρουσίαση της περασμένης Τετάρτης που είναι πιο εστιασμένη σε αυτό. Και εδώ είναι η εργασία, είναι open access, είναι διαθέσιμη, θα τη δείτε στο τέλος το reference για όποιον ενδιαφέρεται, για να δείτε λεπτομέρειες για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ έτσι πάρα πάρα πολύ συνοπτικά με bullets. Τώρα, να δούμε ειδικά για το κομμάτι του 3D modeling κάποια πιο τελευταία πράγματα. Εδώ βλέπετε, αυτό αναφέρει ότι είναι από το project του Intrepid. Στο Intrepid, λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη εστίαση στο πώς θα βελτιώσουμε το κομμάτι της επισκόπησης, του situational awareness και των αποφάσεων που παίρνει κάποιος στο command center. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι μία τρισδιάστατη σάρωση, ένα τρισδιάστατο μοντέλο, πάλι πραγματικής περιοχής, είναι training site αυτό για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Έχει γίνει με drones και αυτό που βλέπετε δεξιά επάνω είναι ένα grid το οποίο έχει φτιαχτεί για να γίνει ουσιαστικά χαρτογράφηση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μιας περιοχής έρευνας. Για παράδειγμα, εκεί μπορεί να γίνει ανάλυση του τερέν και να εντοπιστούν αυτόματα κάποια ανοίγματα. Να εντοπιστούν επίσης κάποια θύματα που μπορεί να μην φαίνονται τελείως, μπορεί να φαίνεται για παράδειγμα κάποιο παπούτσι. Εντάξει, αυτό να εντοπιστεί αυτόματα από το σύστημα. Δεν θα το εντοπίσει μόνο το drone, το drone απλά θα το καταγράψει. Το σύστημα θα κάνει πολύ λεπτομερή χαρτογράφηση, θα αναγνωρίσει διάφορα αντικείμενα εκεί μέσα, ότι ας πούμε αυτό που βλέπω εδώ είναι αυτοκίνητο, αυτό που βλέπω εδώ είναι πόρτα, αυτό που βλέπω εδώ είναι παπούτσι. Αν δούμε ότι είναι παπούτσι ή ένα χέρι ή κάτι τέτοιο, αυτομάτως εκεί πέφτει η προσοχή μας. Ότι είναι μια υποψήφια περιοχή, ότι μπορεί να μην είναι μόνο το παπούτσι, να έχει ένα θύμα από κάτω. Επίσης βλέπετε εκεί ένα μονοπάτι, μια ακολουθία από waypoints, τα οποία είναι η προτινόμενη διαδρομή που βρήκε το σύστημα για την ομάδα των διασωστών, το πώς θα προσεγγίσει και πώς θα περάσει μέσα από αυτή την περιοχή με τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο για να φτάσει στην άλλη πλευρά. Εντάξει, δηλαδή αλγόριθμοι pathfinding και όλα αυτά τα πράγματα που μαθαίνουμε εμείς στη θεωρία, στην πληροφορική, η εφαρμογή τους μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που μαθαίνουμε στη θεωρία, αλλά εδώ είναι προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα. Προφανώς υπάρχουν cost functions, υπάρχουν πράγματα που λαμβάνουμε υπόψη μας για το τι θεωρούμε optimal στη διαδρομή. Συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ μεγάλη προτεραιότητα παίρνουν οι κίνδυνοι, πόσο επικίνδυνο είναι δηλαδή να περάσει η ομάδα από κάποιο σημείο και πόσο προσβάσιμο είναι το αντίστοιχο σημείο. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει εύκολα πάνω από μεγάλα ανοίγματα, δεν μπορεί να περάσει προφανώς μέσα από πυρκαγιές, δεν μπορεί να περάσει μέσα, μάλλον δεν προτείνεται να περάσει μέσα από σημείο που έχουν εντοπιστεί τοξικά αέρια.
Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και με συστηματικό τρόπο, όπως ξέρουμε από τους αλγόριθμους, και το σύστημα τελικά βγάζει κάτι το οποίο είναι πολύ πιο έξυπνο από το να σου δείξει απλά με τριδιάστατο τρόπο πώς είναι η περιοχή. Και αυτό, ξαναλέω, είναι από το πρόγραμμα Intrepid. Δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτό το πρόγραμμα. Τον Σεπτέμβριο γίνεται ο τελικός πιλότος και όλα αυτά θα δοκιμαστούν στην πράξη σε αντίστοιχη προσομοίωση, ας πούμε, τέτοιας επιχείρησης. Πάλι σε σχέση με το remote sensing, βλέπετε ότι εδώ είναι ένα training site που είναι στην Μαδρίτη. Μάλιστα, αυτό το συγκεκριμένο είναι για εκπαίδευση σκύλων έρευνας. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Εκεί που βλέπετε την ομάδα που είναι μαζεμένη κάπου εκεί προς το κέντρο, προς τα πάνω, είναι από κάτω, έχει μπει κάποιος και κάνει το θύμα. Και από πάνω δοκιμάζουμε διάφορες μετρήσεις για να δούμε τα αντίστοιχα όργανα τι ανοιχνεύουν. Και βλέπετε και κάποιους που είναι αριστερά εκεί στο δρόμο, που εκεί ουσιαστικά μπορεί να στηθεί ένα άλλο σετ εργαλείων, για αυτό που θα δούμε τώρα στη συνέχεια, που είναι τα γεώφωνα που λέγαμε πριν, που είναι με τα sensor array. Ενώ τα κλασικά γεώφωνα και τα GPR, τα Ground Penetrating Radar, πρέπει να τα τοποθετήσεις ακριβώς από πάνω, ας πούμε, από το θύμα ή δίπλα στο θύμα, αυτά που αναπτύσσονται τώρα είναι με τη λογική ότι θα μπορούν να στηθούν περιμετρικά και να εντοπίσουν με τριγωνοποίηση και με άλλους έτσι έξυπνους τρόπους τα θύματα μέσα στην περιοχή εκεί, χωρίς να χρειάζεται να μπει η ομάδα. Δηλαδή μπορεί να μπει η ομάδα, αλλά να μπει πιο στοχευμένα και μόνο όπου χρειάζεται. Εδώ βλέπετε την ίδια ομάδα, είναι η Ισπανή της Ericam, έτσι λέγεται η ομάδα. Βλέπετε εδώ, είμαστε μαζί τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και δοκιμάζουμε αυτά τα όργανα. Εδώ βλέπετε ακριβώς το ίδιο πράγμα από το Χατάι στην Τουρκία. Η ομάδα τους δούλεψε και μάλιστα ήταν και η ίδια ομάδα ακριβώς που ήμασταν μαζί. Δούλεψε στο Χατάι κάνοντας ακριβώς τον ίδιο τρόπο έρευνας σε πραγματικά ερείπια. Αυτό που βλέπετε εδώ βέβαια είναι πιο πολύ έρευνα επιφανειακή με ένα κλασικό πρωτόκολλο της ομάδας. Μαζί με αυτό παράλληλα γίνεται και τοποθετούν δηλαδή κάποια φορητά γεώφωνα, καθώς προχωρούν και σαρώνουν την περιοχή με τα συντρίμια, τοποθετούν κάποια όργανα και ανοιχνεύουν πιθανόν κάποιες δονήσεις ή κάποιες κινήσεις από κάτω. Και εδώ βλέπετε έναν δικό μας από την ομάδα μας που ήταν εκεί, που είναι σε αντίστοιχη κατάσταση. Εδώ βλέπετε ένα κλασικό κτίριο που έχει καταρρεύσει κάθετα. Είναι το κλασικό pancake που λέμε. Και έτσι είναι το πραγματικό πεδίο μέσα στο οποίο δουλεύουν όλες αυτές οι τεχνολογίες. Δηλαδή αυτά που βλέπαμε πριν με τα σμέρες, με τα drones, με τους αισθητήρες, με όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να δουλεύουν σε τέτοιου είδους παιδεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα σμέρ κάπου εκεί που είναι ο διασώστης, ίσως και λίγο πιο ψηλά, είτε να το τοποθετήσει με το χέρι, είτε να έρθει το drone και να το ρίξει σε εκείνο το σημείο και σιγά σιγά αυτό, προχωρώντας μέσα στα χαλάσματα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, γιατί είναι πιο εύκολο να πάει προς τα κάτω παρά να σκαρφαλώσει πράγματα, προχωρώντας λοιπόν προς τα κάτω, να αρχίσει να ψάχνει και οπτικά με τις κάμερες και χημικά με τους αισθητήρες οσμής, να ψάχνει για θύματα. Εντάξει, είναι δηλαδή... γι' αυτό λέω ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι προσαρμοσμένες ειδικά για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και αυτός είναι και ο σκοπός ουσιαστικά αυτών των σεμιναρίων, των μαθημάτων τέλος πάντων. Να δούμε αυτά που ξέρουμε εμείς ως τεχνολογίες και ως γνώσεις, ας πούμε, στην πληροφορική, πώς προσαρμόζονται σε πραγματικές επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν βλέπετε το γεώφωνο που φτιάχτηκε, που σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα Cursor. Αυτά που βλέπετε πάνω δεξιά είναι οι αισθητήρες που πακτώνονται στο έδαφος. Στην πραγματικότητα μπορούν είτε να προσαρμοστούν, αν είναι σκληρό το έδαφος, να προσαρμοστούν επιφανειακά με μεταλλική πλάκα, είτε να μπουν με κάποιο πύρο, με τρυπάνι δηλαδή, να μπουν μέσα σε κάποιο βάθος γύρω στα 10 εκατοστά, στο σημείο που είμαστε. Σταθεροποιούνται με καλή επαφή με το έδαφος, συνήθως με τσιμέντο ταχείας πήξης, και αυτοί είναι αισθητήρες με ψηφιοποιητή αρκετά μεγάλου resolution, δηλαδή μιλάμε για
ανάλογα με το κόστος του βέβαια, ανάλογα με το πόσο μεγάλο resolution έχει ο ψηφιοποιητής, τόσο πιο ακριβή είναι και η όλη εγκατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ψηφιοποιητές οι οποίοι είναι της τάξης των κάποιων εκατοντάδων hertz, ίσως και kilohertz, η πιο ακριβή. Παίρνουμε λοιπόν ένα σήμα από τρεις αισθητήρες που είναι στημένοι σε σχήμα τριγώνου και από αυτούς τους τρεις αισθητήρες και χρησιμοποιώντας αλγορίθμους που είναι κυρίως τριγωνοποίησης, αλλά αρκετά πιο βελτιωμένη, δεν είναι απλή τριγωνοποίηση, γιατί λαμβάνει υπόψη και άλλα πράγματα για το propagation του σήματος στο έδαφος και διάφορα τέτοια. Αλλά η γενική ιδέα είναι αυτή, ότι έχεις τρεις αισθητήρες στημένους στο ίδιο επίπεδο και με βάση αυτό μπορείς να βγάλεις κάποια κατεύθυνση σε κάποιο feature του σήματος. Αυτό που βλέπετε αριστερά στην οθόνη είναι το tablet χειρισμού του αντίστοιχου συστήματος και οι τρεις παλμοί που βλέπετε εκεί είναι χτυπήματα. Είναι κάποιος που είναι σε ένα υπόγειο, σε απόσταση καμιά 20-30 μέτρα μακριά, σαν να βρίσκεται δηλαδή θαμμένος κάτω από ένα κτίριο και να χτυπάει. Και αυτό που βλέπετε εκεί ως πίξ είναι τα χτυπήματα. Βλέποντας λοιπόν τη διαφορά φάσης στα σήματα αυτά, μπορούμε να βγάλουμε κατεύθυνση. Μάλιστα, η πιο βελτιωμένη έκδοση έχει και τέταρτο αισθητήρα ή παραπάνω, δηλαδή από 4 και πάνω, σε άλλο επίπεδο, για να πιάσουμε και την τρίτη διάσταση δηλαδή, και η συσκευή μπορεί να βγάλει και κατεύθυνση και βάθος, όχι μόνο δηλαδή προς τα που είναι, να βγάλει κατεύθυνση, να βγάλει βάθος, να βγάλει δύο άξονες τουλάχιστον δηλαδή, οπότε να μας βγάλει σχεδόν ακριβώς το σημείο. Σαν να μας λέει, πήγαινε στο τάδε σημείο του τάδε δωματίου εκεί στη γωνία που βλέπεις στα 32 μέτρα, υπάρχει θύμα που χτυπάει. Το ένα πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι, όπως είπα, στείνεται περιφερειακά, δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα στα συντρίμια. Και το δεύτερο και ίσως το κυριότερο είναι ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με καθαρά ψηφιακό σήμα και με ψηφιακή επεξεργασία σήματος, ένα πράγμα που δοκιμάσαμε και κάναμε και όντως δούλεψε στην πράξη ήταν, για παράδειγμα, ότι σε αυτά τα σήματα, όπως βλέπετε, έχει αρκετό θόρυβο. Εκεί που δεν υπάρχουν χτυπήματα, βλέπετε ότι οι παλμοί δείχνουν κάτι. Αυτό το κάτι που δείχνουν είναι θόρυβο. Είναι αυτοί που περπατάνε γύρω-γύρω, για παράδειγμα. Υπάρχουν και θόρυβοι οι οποίοι είναι πολύ χαρακτηριστικοί, όπως είναι για παράδειγμα το σήμα των 50 Hz περίπου που είναι της γεννήτριας του ρεύματος. Δοκιμάσαμε λοιπόν στην πράξη εκεί επιτόπου στο πεδίο να δούμε το φάσμα του σήματος, να φτιάξουμε ένα ψηφιακό φίλτρο και να αφαιρέσουμε το θόρυβο της γεννήτριας ρεύματος. Το οποίο είναι κάτι εξωπραγματικό για τη σημερινή τεχνολογία. Έτσι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα ενώ στα ραδιόφωνα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Αυτή είναι η επόμενη γενιά γεωφώνων που θα τα έχει όλα αυτά ενσωματωμένα. Θα μπορεί δηλαδή ακόμα και να ξέρει τη μάρκα του συγκεκριμένου μοντέλου της γεννήτριας και το είδος του εδάφους και να έχει αυτόματα φίλτρα και να αφαιρεί αυτό το θόρυβο. Όπως το μικρόφωνο που μιλάω τώρα έχει noise cancellation, φανταστείτε το, που κάποτε δεν υπήρχε βέβαια, έτσι. Φανταστείτε το ίδιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπετε, δεν είναι πολύ καλή η φωτογραφία γιατί είναι από laptop. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη είναι το σήμα που ανιχνεύει μια συγκεκριμένη χημική ουσία που σχετίζεται με θύμα. Είναι κάτι που έχει να κάνει με εφίδρωση, αν θυμάμαι καλά. Και βλέπετε εδώ ότι ενώ υπάρχει μια τιμή που είναι σχετικά ψηλά, που σημαίνει ότι δεν έχει ανιχνεύσει αυτή την χημική ουσία, ξαφνικά βλέπετε ένα σκαλοπάτι και αυτό το πράγμα πέφτει απότομα προς τα κάτω. Αυτό συμβαίνει μόλις μπαίνει σε ένα δωμάτιο που μέσα βρίσκεται κάποιο θύμα. Αυτός ο συγκεκριμένος αισθητήρας βρίσκεται ενσωματωμένος στο SMERF, σε αυτό το ρομποτάκι που βλέπαμε στην αρχή. Όταν λοιπόν μπει σε ένα κλειστό χώρο που έχει μέσα κάποιο θύμα, έχει δηλαδή κάποιο θύμα που έχει μια ακόμα και πάρα πολύ ελαφριά εφίδρωση, είναι συγκεκριμένες χημικές ουσίες που έχουν επιλεγεί ακριβώς γιατί αυτές ανιχνεύονται και από τους σκύλους, έτσι, σκύλους έρευνα. Έχουν μεταφερθεί σε αισθητήρες χημικούς, έχουν γίνει miniaturized, όπως λέμε, για να μπουν σε συσκευές όπως είναι το SMERF και εδώ βλέπετε τι μετράει στην πράξη. Δεν είναι ακριβώς έτοιμο να βλέπετε ένα πολύ όμορφο σχήμα
το οποίο να είναι ξεκάθαρο το σκαλοπάτι, αλλά εδώ είναι πολύ πρωτότυπο εννοώ, δηλαδή τώρα ουσιαστικά γίνονται αυτές οι δοκιμές και αναπτύσσεται το σύστημα, αλλά είναι προφανές ότι τι θα βλέπουμε ουσιαστικά στην πράξη όταν κάποιος κάθεται στο workstation του Smurf και το οδηγεί με την κάμερα και σιγά σιγά ψάχνει δωμάτια μέσα σε ένα κτίριο. Εντάξει. Κάποιες επιπλέον τεχνολογίες, αυτές δεν είναι πράγματα που αναπτύξαμε στα project και γι' αυτό τα έχω βάλει ξεχωριστά. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας για να μαντέψουμε κατά κάποιο τρόπο του πού συνέβη το περιστατικό, που συνέβη για παράδειγμα η κατάρρευση ενός κτηρίου ή μια μεγάλη πυρκαγιά, νομίζω εδώ πυρκαγιά δείχνει, και πού βρίσκεται, πού περνάει η βέλτιστη διαδρομή πιο γρήγορης πρόσβασης στο σημείο. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα σύστημα που θα παρακολουθεί ακόμα και τα tweets, ας πούμε, στο Twitter, με geolocation, ας πούμε, με geotagging, θα αναλύει όλα αυτά τα πράγματα, όχι με πολύ έτσι προφανή τρόπο, δηλαδή θα έχει από πίσω αλγορίθμους για clustering, έχει πολλά πράγματα μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το traffic τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με βάση όλα αυτά προτείνει τη βέλτιστη διαδρομή για να φτάσει εκεί πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται δηλαδή, ας πούμε το πυροσβεστικό όχημα. Εντάξει. Εδώ βλέπετε μια περίπτωση, ένα παράδειγμα τεχνολογίας που σχετίζεται όχι με την αναγνώριση προσώπου που είπαμε για το πρόγραμμα Ingenious, αλλά με την αναγνώριση τμήματων μέσα σε μια εικόνα δηλαδή που παίρνει ένα drone ή κάποιος ρομποτικός μηχανισμός με τον εντοπισμό τμήματων της εικόνας που σχετίζονται με ανθρώπινη φιγούρα. Μπορεί να βλέπει, για παράδειγμα, ένα θύμα το οποίο είναι μισοθαμένο κάτω από κτίρια, κάτω από συντρίμια, και να καταλάβει ότι αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι ένας βραχίωνας, είναι ένα πόδι, είναι ένα γόνατο. Εντάξει. Είναι τεχνολογίες οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου ή στο μεγαλύτερο βαθμό σχετιζόμενες με τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που έχουμε στη μηχανική μάθηση και στο image analysis. Και εδώ βλέπετε πώς αυτά τα πράγματα προσαρμόζονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε από τα keywords ότι έχει να κάνει με Gabor filters. Εντάξει. Και κλείνοντας, είμαστε εντάξει από τώρα. Κλείνοντας να πω ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ προφανή, αλλά μας είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Εδώ είναι, αυτό είναι από ένα συνέδριο που ήμασταν στα πλαίσια αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό που έχω υπογραμμίσει, βλέπετε ότι λέει το CBRN είναι τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με ραδιοβιολογικούς και χημικούς παράγοντες, έτσι, ένα ατύχημα όπως η Φουκουσίμα, για παράδειγμα. Εκεί λοιπόν οι διασώστες είναι υποχρεωμένοι να φορούν πολύ βαρύ εξοπλισμό προστασίας που εμποδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δουλειά τους. Και αυτοί που κάνουν με τα χέρια, αλλά κυρίως την επικοινωνία τους. Ακόμα και η κλασική περίπτωση του να έχεις, ας πούμε, ακουστικό και μικρόφωνο στο στόμα, φανταστείτε απλά να κουνηθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή να φύγει κάπως από το αυτί το ακουστικό και να φοράς μια στολή CBRN. Είναι αδύνατον να διορθωθεί το πρόβλημα, έτσι. Θα πρέπει να συνεννοηθείς με άλλο τρόπο. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν κομμάτια άλλων προγραμμάτων, αυτό δεν το έχουμε δουλέψει εμείς, που δουλεύει με εθελοντές που έχουν πρόβλημα ακοής για να διδάξουν ουσιαστικά στους διασώστες και στους τεχνικούς, βέβαια, στους τεχνολόγους, να αναπτύξουν τεχνολογίες αναγνώρισης της νοηματικής γλώσσας, να κάνω δηλαδή εγώ νοήματα με τα χέρια και όχι μόνο να ξέρει αυτός που έχω απέναντι τη γλώσσα, αλλά ακόμα και αν δεν την ξέρει, να την καταλαβαίνει το σύστημα και να του μεταφράζει αυτό που λέω εγώ με νοήματα, να του το μεταφράζει σε κείμενο ή ακόμα και σε ομιλία στο αυτί του. Βλέπετε λοιπόν ότι
πολύ απλά πράγματα που δεν μας έρχονται έτσι με τη μία στο μυαλό, βλέπετε ότι όλα έχουν κάποια πρακτική εφαρμογή πιθανόν σε επιχειρήσεις, έρευνας και διάθεση. Και ξαναλέω, δεν μιλάμε για το τι μήνυμα θα ανταλλάξουν αυτοί μεταξύ τους. Αυτό το ξέρουν οι διασώστες, είναι επιχειρησιακό κομμάτι. Εγώ μιλάω για το τεχνολογικό κομμάτι και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ως πληροφορικούς. Αλγόριθμοι ανάλυσης εικόνας και αναγνώρισης κινήσεων σε εικόνα. Αναγνώριση δηλαδή νοηματικής γλώσσας. Εντάξει. Που προφανώς έχει εφαρμογή και κανονικά στους ανθρώπους που έχουν όντως πρόβλημα ακοής. Έτσι. Αλλά εδώ βλέπετε ότι το παίρνουμε αυτό σαν πρόβλημα και σαν τεχνολογία και το προσαρμόζουμε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μερικά λίγα πραγματάκια, δεν θα σας κουράσω, απλά ρίξτε μια ματιά. Ποια είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν να βελτιώσουμε όσο μπορούμε με τεχνολογικά μέσα, όχι μόνο με τεχνολογικά, γιατί μερικά δεν είναι αμίγως τεχνολογικά τα προβλήματα, είναι και διαδικαστικά, αλλά αυτά που μπορούμε να βελτιώσουμε από τεχνική άποψη, να δούμε τι τεχνολογίες μπορούμε να αναπτύξουμε. Προς το τέλος βλέπετε εκεί το Underwater Voice and Data Communication. Όπως είδατε εδώ πέρα, τα παραδείγματα ήταν αποκλειστικά σχεδόν για αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών στο έδαφος. Όταν μιλάμε για υποβρύχιες τηλεπικοινωνίες, τα πράγματα είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολα, πολλές φορές πιο δύσκολα, γιατί το μέσο μετάδοση είναι εξαιρετικά πιο μη γραμμικό και πολύ πιο δύσκολο από άποψη τεχνική στο να προσαρμόσουμε σαν κανάλι, δηλαδή να το μοντελοποιήσουμε για να προσαρμόσουμε και τις τεχνολογίες που ξέρουμε, τις τηλεπικοινωνιακές. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι αντίστοιχο του Wi-Fi, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Bluetooth, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οπτικές τηλεπικοινωνίες παρά μόνο μερικά μέτρα μακριά. Το μόνο που έχουμε διαθέσιμο εκεί είναι ο ήχος. Όπως ακριβώς δουλεύουν τα sonar, έτσι δουλεύουν και τα τηλέφωνα, τα υποβρύχια. Έχουν αναπτυχθεί τέτοιες τεχνολογίες από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά πολύ πιο περιορισμένο. Δηλαδή, εκεί όντως δουλεύουμε με text messaging, με πολύ μικρό data rate, σχετικά μικρές αποστάσεις, αν και υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά με πολύ πολύ χαμηλότερο data rate. Να δείξω λίγο για να μην χάσουμε χρόνο. Αυτό είναι μια σύνοψη, η περίληψη ουσιαστικά που είχαμε και στην αρχή. Απλά θυμίζω ότι εδώ είδαμε τις δύο, μεγάλο μέρος τέλος πάντων του υλικού που είδατε είναι από τις δύο εργασίες που είχαμε σε δύο συνέδρια στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάποια επιπλέον πράγματα που σχετίζονται με το Νιτσάρα και τις οδηγίες που έχει για τις ομάδες. Εδώ βλέπετε τα link που μπορείτε να δείτε κάποια στιγμή από αύριο και τη σημερινή παρουσίαση στο βίντεο και από κάτω στο GitHub το αντίστοιχο link θα είναι πιο συγκεκριμένο που ακριβώς θα μπείτε, δηλαδή σε ποιο folder θα το δείτε στο link που θα ανεβάσουμε στην ανακοίνωση της Ένωσης Πληροφορικών με τα σχετικά link για τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που βλέπετε εκεί για το sources που λέει, να ξαναπώ αν δεν το άκουσε κάποιος ότι το κανάλι ας πούμε αυτό που είναι εκεί πέρα στο YouTube το έχω κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους για τους φοιτητές, έχει κυρίως προγραμματιστικό περιεχόμενο, αλλά οι εφαρμογές, έχει και πραγματικές εφαρμογές, οι εφαρμογές είναι και εφαρμογές που έχουν σχέση με έρευνα και διάσταση. Το sources που λέει εδώ είναι το σύστημα με τις αισθητήρες με τα υδρόφωνα που αναπτύχθηκε στην εποχή του ψυχρού πολέμου στο Βόρειο Ατλαντικό, που ήταν για ανίκνευση, για εντοπισμό υποβρυχίων. Πώς ακριβώς είπαμε πριν για τα γεώφωνα που δουλεύουν με τριγωνισμό, αυτό το σύστημα το σώσους δούλευε με εντοπισμό περιφερειακά, δηλαδή υδρόφωνα, στις ακτές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης και εκεί της Βόρειας Ευρώπης, για ανίχνευση και εντοπισμό του στίγματος με αρκετά μεγάλη ακρίβεια υποβρυχίων. Ο λόγος που το αναφέρω εδώ είναι γιατί όπως θα είδατε τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το δυστύχημα που έγινε εκεί με το μικρό το υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού. Ο τρόπος που ξέρανε πού βρίσκεται αυτό το μικρό υποβρύχιο
είναι αυτός. Κλασική περίπτωση τριγωνισμού με υδρόφωνα, δηλαδή κάποιο όχημα το οποίο είναι τόσο βαθιά ή τόσο μακριά που δεν έχεις καλωδιακή σύνδεση και δεν έχεις προφανώς και GPS, έτσι. Δεν μπορείς να έχεις GPS μέσα σε υποβρύχες επιχειρήσεις. Μπορείς να έχεις εντοπισμό με τεχνολογίες σόνα. Το συγκεκριμένο το παράδειγμα που έχω εδώ με κώδικα δείχνει πώς δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα με σφαιρικές συντεταγμένες, επίλυση γραμμικού, μη γραμμικού μάλλον συστήματος με σφαιρικές συντεταγμένες για εντοπισμό στίγματος προσομοιώνοντας πώς δουλεύουν αυτά τα υδρόφωνα. Και ο λόγος που είναι σε φώτρο είναι γιατί το κανάλι τέλος πάντων είναι προγραμματιστικό και θέλω να τους δείξω ότι ακόμα και με πάρα πάρα πολύ παλιά προγραμματιστικά εργαλεία μπορούμε να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, και κλείνοντας απλά ρίξτε και μια ματιά εδώ στις αναφορές. Αν θέλει κάποιος να τσεκάρει κάτι από αυτά, κρατήστε ένα screenshot και μπορείτε να τα δείτε με την ησυχία σας, ειδικά τα site των προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχουν μέσα πάρα πολύ υλικό και τις δημοσιεύσεις και αρκετά από τα παραδοτέα που είναι δημόσια και μπορείτε να δείτε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλες αυτές τις τεχνολογίες. Για παράδειγμα, αυτά τα SMERF είναι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν αυτά τα τελευταία 3-3,5 χρόνια και θα τα δείτε σίγουρα και κάποια μορφή του δηλαδή εννοώ, θα τα δείτε σίγουρα τα επόμενα χρόνια να χρησιμοποιούνται. Και θα αναπτυχθούν και σε επόμενα project και θα υπάρχουν και βελτιώσεις. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ άλλο, είναι και 5, βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος, αλλά θα ρίξω μια ματιά εδώ στο chat να δω αν έχετε κάποια ερώτηση. Ή γράφτε μου τώρα αν έχετε κάποια ερώτηση για να το δούμε κι αυτό. Ωραία, δεν βλέπω ερώτηση. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ανοίξτε το μικρόφωνο και κατευθείαν να το πούμε. Ρωτάτε ελεύθερα, έτσι, μην τρέπεστε. Κάποιος που ήθελε να ρωτήσει κάτι και δεν πρόλαβε, να το γράψει ίσως. Μεταφορά ανθρώπων με drones, ναι. Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Το όνομα μου φαίνεται γνωστό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η συγκεκριμένη που γνωριζόμαστε. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων με drones. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ αν, για παράδειγμα, θέλουμε να μεταφέρουμε γρήγορα κάποιο θύμα με φορείο μακριά από το σημείο που τον βρήκαμε. Ως τεχνικές προδιαγραφές, ναι, μπορεί να γίνει. Ενώ από θέμα βάρους και από θέμα ασφάλειας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί να γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προτινόμενο να έχεις υπτάμενο μέσο, τηλεχειριζόμενο, κάτω από το οποίο να κρέμεται άνθρωπο. Για λόγους ασφάλειας καθαρά, έτσι. Ενώ τεχνικά μπορεί να γίνει, δεν προτείνεται και ούτε και υπάρχει σε κάποιο στάνταρ πρωτόκολλο μεταφοράς, medical evacuation που λέμε, να μεταφερθεί με drone κάποιος άνθρωπος τότε. Αυτό βέβαια είναι μια γκρίζα περιοχή τώρα, όπως καταλαβαίνετε είναι καινούργιες τεχνολογίες, κάποια στιγμή θα βγουν τέτοια πρωτόκολλα, αλλά πάντα η ουσία είναι η ασφάλεια του διασώστη φυσικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του θύματος. Αν το θύμα έχει ακατάσχετη αιμορραγία και δεν προλαβαίνουμε να το μεταφέρουμε γιατί είμαστε σε μια ταράτσα και θα φάμε, ας πούμε, τουλάχιστον 15 λεπτά να τον εδέσουμε όπως πρέπει για να τον κατεβάσουμε μαζί, δεν ξέρω, μπορεί να βρεθεί τρόπος να κατέβει και να γλιτώσουμε χρόνο. Αν είναι, εννοώ, τόσο άμεσος ο κίνδυνος, έτσι. Αλλά δεν είναι κάποιο πρωτόκολλο που υπάρχει. Τεχνικά γίνεται, αλλά προς το παρόν το κοιτάζουμε.
Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Εγώ να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Ένωσης Πληροφορικών. Χάρηκα που είχαμε αυτά τα 4 σεμινάρια. Τα 2 πρώτα που ήταν για μηχανική μάθηση και αυτά τα 2 αυτής της εβδομάδας που ήταν για τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, έρευνα και διάσωση. Ευχόμαστε να υπάρχει ενδιαφέρον και για δεύτερο κύκλο. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια που ολοκληρώνεται ο κύκλος. Μπείτε και δείτε τα. Θα φροντίσουμε σιγά σιγά να οργανώσουμε και το θέμα των βιντεοσκοπήσεων και του υλικού και να είναι σιγά σιγά διαθέσιμα αυτά τα πράγματα και σε δεύτερο χρόνο και σιγά σιγά να μαζεύουμε υλικό και από τους επόμενους κύκλους που ελπίζουμε να είναι σχετικά σύντομα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες παρουσιάσεις.